είπεν ένας, θέλω έναν παλιά center for για την ομάδα μου. Πώς το θέλεις, λέει του, ο Χαϊλής. Ναι. Που ασχολείται λίγο έτσι με μια εταιρεία στην Αγγλία. Και λέει του, θέλω το ψηλό, γρήγορο, τεχνίτη και αποτελεσματικό. λέει του ο Χαϊλής, έφυλε, εν βρίσκεις έτσι παίχτη, λέει του, αλλά έχω ένα, λέει του, εν κοντός, λίγο αργός, αλλά εν καλός εκτελεστής, λέει του. Όχι, εν μου κάνει, εν μου κάνει. Λέει του, περίμενα να σου πω και ποιος είναι, ρε. Δεν μπορεί να μου πεις, λέει του, ποιος είναι. Εν μου κάνει. Λέει του, να σου τον πω, ρε, ποιος είναι. Ο Ραούλ της Ρεάλ, ρε. Και ήταν πάει στα εισιτήρια στο Τσίριο. Αλλά ήταν αελίστα. Πιάνε δουλεύκε και που τελειώναν τα εισιτήρια έρχεται και κάθεται και βλέπανε την μάπα. Και ήμουν μέσα στο Ιβόν Μπόλπο, ήμουν σίγια και 15 χρόνια πήγα πρώην ομάδα. Μπόλπο ήμουν και εγώ, πιθανόν να ήμουν και τον πρώτο Μπόλπο μέσα στο Γασιμπί. Το 68-69 νομίζω που ήταν ο τελικός κυπέλλου από ΕΛ Ομόνια, ενίκησε το από ΕΛ με ένα φανταστικό γκολ του Λεωνίδα. Τότε ήμουν το μοναδικό μπολπόι του αγώνα. Ναι. Ναι, διότι... Μα τότε δεν είχε μπολπόι τότε. Ναι, ένιξε. Ένιξε. Οι δύο πλευρές του γηπέδου δεν χρειάζεται να έχει μπολπόι, διότι στο έναν... Ήταν ο δρόμος. Ήταν ο δρόμος, άρα... Την μπάλα, άμα έβγαινε έξω στον δρόμο, έφερε την ο κόσμος που σουτάρεις και την μέσα. Που την άλλη πλευρά που ήταν τα επίσημα ήταν οι μπάνκοι. Και ήταν μόνο πίσω από ο κολπός. Μόνο πίσω από το κολπός. Που είχε μεγάλη που την που κάτω πλευρά. Που λοιπόν οι μαθητικές ήταν πιο όλη η αποστασή, οπότε δεν χρειάζεται. Και χρειάζεται ένας που την πλευρά που ήταν οι νότιες κερκίδες. Ναι, θυμούμε, μετά έπαιξα. Που ήταν η τάφρος που επιδούσαν μέσα. Εσύ ξέρεις μόνο τα σάντουιτς. Ήταν τα σάντουιτς του για παρά. Ήταν τα σάντουιτς του για παρά στο γασίδι. Η άλλη πλευρά ήταν τα λουκουμάδες του Κυριλί. Ήταν ωραία οι λουκουμάδες. Α, του Κυριλί. Λουκουμάδες και σάμιση. Το λοιπόν Τάκη μου, καλώς όρισες στο Podcast Fox. Παρέα με τον Μάριον όπως πάντα. Είμαστε μόνο δίδυμον εδώ και 1,5 χρόνο. Έχουμε την τιμή να μας φιλοξενά τον Gloria Jeans. Gloria Jeans, ξέρεις πότε ιδρύθηκε, ρε Μαριέ? Εγώ θυμούμαι τον Gloria. Πότε ιδρύθηκε? Το είδαμε στην Κύπρο. Α, γενικά. Ναι, είναι 43 χρόνων εταιρεία. Ιδρύθηκε στο... Ξεκίνησε ο founder, ήταν από το Chicago, Illinois, ένα χορκό έξω από Chicago, Illinois. Και τώρα έχουμε τώρα στην Κύπρο, εδώ στην Εγκόμη, στα κεντρικά. Τα κεντρικά τούτα εδώ. Καλώς όρισες ξανά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να κάνω μια συζήτηση έτσι γενικά. Τα του ποδοσφαίρου. Και χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από καιρό. Έχει καιρό να είσαι εδώ για αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που σε είδα πρέπει να πα στα μπόξε του Γασιμπή. Αλλά θυμόσαι στο Τσίριον πέρσι να φαντάσεις. Εντάξει, μέχρι πριν τον κορονοϊό δεν χάναμε ένα αγώνα, ούτε και εκτός έδρας. Αλλά με τον κορονοϊό περιοριστήκαμε λίγο. Α, πάεις και ρετάκι και εκτός και εντός. Επηγαίναμε μια παρέα, ναι, με τον Πετράκιν το Χατζηδωμά, με τον Κώσταν το Σχίζαν το γιατρό. Και τον Χαϊλή. Το Χαϊλή και τον Μάριον του Μουσείου. Ναι. Επηγαίναμε πάντα μαζί. Α, πιένετε παρέα. Ναι, πιένετε παρέα. Μπορεί να το συνδυάζαμε και κανένα φαγητό στο ενδιάμεσο. Yeah. Αλλά με τον κορονοϊό να αποφεύγουμε τα ταξίδια να πηγαίνουμε πολύ στο ίδιο αυτοκίνητο. Οπότε... Πρέπει να με τι αυτοκίνητο. Ναι. Αφορίζεσαι τρεις-τρεις. Επιφυλασσόμαστε. Ήσασταν πέντε άτομα, ναι. Πέντε άτομα, ναι. Λίγο είναι επικίνδυνο με σένα αυτοκίνητο. Ναι, αν έχει κάποιο. Αυξάνονται οι πιθανότητες σου στο πενταπλάσιο. Είναι πολλά μικρός χώρος. Λί μαζί πρέπει να φορείς μάσκες αναγκαστικά μες στο αυτοκίνητο. Μα δύσκολο. Ναι. Δύσκολο να πιένεις. Να μου λέτε Μάριο μου όλα καλά. Εγώ είμαστε καλά. Συγχαρητήρια για την ομάδα σας που πήρε την πρόκριση. Ευχαριστώ πολύ. Με φαντικό σκορ.
Και καλή εμφάνιση. Ναι, και καλή εμφάνιση. Μακάρι να μείνει ο Τσαμέ. Διότι νομίζω, δεν θα μείνει ο Τσαμέ, διότι νομίζω ότι ο Τάκης άκουσα κάποιες δηλώσεις του την Δευτέρα μετά το Αποέλ Δόξα και διόρθωσε να κάνω λάθος. Έτσι ξεκινούμε, διότι το podcast είναι χαλαρό. Όπως έρχεται για χαλαρό, μπορεί να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Κυριακής και μετά να πάμε στο 1973 που ξεκίνησε μετά στο Κασιμπή. 72, sorry. Είχες αναφέρει κιόλας ότι ήταν μια κακή εμφάνιση, μια μέτρια εμφάνιση το Αποέλ, ναι. Ναι, ήταν. Ήταν άσχημη εμφάνιση. Με τη δόξα, δηλαδή. Ναι, ναι, το τελευταίο παιχνίδι που αθλήματος. Όταν μια ομάδα όπως το Αποέλ προηγείται και παίζει ο αντίπαλος για ένα ολόκληρο ημίχρονο, μιλώ για το δεύτερο ημίχρονο, με 10 ποδοσφαιριστές, το πιο εύκολο πράγμα για μια καλή ομάδα είναι να διαχειριστεί άνετα έναν τέτοιο αγώνα, να μην επιτρέψει στον αντίπαλο καθόλου να επιτεθεί, να έχει έλεγχο του αγώνα, έλεγχο του ρυθμού και κάθε τόσο να δημιουργάζει καμιά ευκαιρία yeah. για γκολ. Δεν συνέβη και σχεδόν τίποτε από όλα αυτά, με αποτέλεσμα να αγχωθούμε όλοι προς το τέλος του αγώνα και νομίζω ήταν και εκνευριστικό. Γιατί το 1-0 είναι εύθραστο αποτέλεσμα, μια σέτρα, μια καραμπόλα, μια τούτη, ένα στιμένο, να φάεις τον γκολ. Και... κινδυνεύσαμε και χωρίς τιμένα. Αυτό είναι που μας... Λαθητικά μας, το αποτέλεσμα. Ναι, που μας εκνεύριζε. Το που λέει διαχείριση, εμένα, ξέρεις ποιος το έκανε, έκανε το Ιωμόνια πάρα πολλά καλά πέρσι. Τη διαχείριση του αποτελέσματος. Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό πώς να διαχειριστούν ένα αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Που παίζει σημαντικό ρόλο γιατί μπορεί να μην είσαι καλός, αλλά η διαχείριση που να κάνεις να μην επεμβεί στην αιστεία σου και να έχεις προβλήματα. Η Ομόνια, επειδή μίλησες για την Ομόνια, τουλάχιστον πέρσι και φέτος εφαρμόζει το, παίζει 4-4-2. Οι δύο κεντρικοί χαφ, πάντα οι τοποθετήσεις τους μέσα στο γήπεδο έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, δηλαδή δεν χάνονται ο ένας με τον άλλο. Και ταυτόχρονα όταν αμήνεται, οι δύο κεντρικοί κυνηγοί, όποιοι θέλει ας είναι, πάνε πίσω από την μπάλα. Πάνε. Δηλαδή αυτό που κάνει η Ατλέτικο Μαδρίτης, ναι, παίζουν πάντα πίσω από την μπάλα και έτσι στενεύουν οι χώροι. Κόμπα. Βολεύκονται και οι δύο κεντρικοί χαφτίς που δεν είναι και οι πιο γρήγοροι παίχτες. Για να καλύψουν αποστάσεις. Ναι, διότι χρειάζεται να καλύψουν αποστάσεις. Και βολεύκονται και οι αμυντικοί της από τη στενότητα των χώρων και είναι εύκολο να επέμβουν. Ήσουν πρόεδρε και ξέρεις ότι στο 4-4-2 οι πιο σημαντικοί παίχτες είναι ο κεντρικός άξονας. Οι δύο στόπερ, τα δύο αμυντικά χαφτ και οι επιθετικοί. Πόσο είναι να κρατήσουν κοντά τις γραμμές τους. Ώστε να μην έχουν μεγάλες από πλευράς άμυνας τούτων, φυσικά από πλευράς επίθεσης, ανάλογα με τον κάθε προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Πώς θέλει τους wingers, θέλει τους να κλείνουν προς το κέντρο και να κάνουν αριθμητική υπεροχή εκεί και να φεύγουν ξαφνικά από τα πλάγια είτε για crane back είτε κάποιος γρήγορος μεσαίος. Ή αν τους θέλει καθαρά wingers, έτσι να γίνεται το overlapping με τους ακραίους. Εξαρτάται από τη φιλοσοφία. Η Ομόνια πέρσι που ήταν μια πολλά καλή ομάδα και επειδή την μελέτησα, ήθελε και τους δύο wingers, Τιάνγκο από την μια πλευρά, Μποτεάκ από την άλλη ή κάποιος άλλος. Εκλείναν προς το κέντρο, έκαναν 4 παίχτες μαζί με τα δύο κεντρικά halves, έκαναν 6 παίχτες μαζί με τους δύο center forward και επειδή είναι καλοί χειριστές της μπάλας όλοι, ξαφνικά κάποιος έφευγε από τα πλάγια. Αυτός ήταν ο τρόπος που έζησε η ομάδα. Πάντως εδώ που είπατε, λάσσα στον Ατσιάνγκο στην κουβέντα με το... Και τον που είπε Στάκη το, για το Αποέλ το 1-0 που προηγήθηκε σχετικά νωρίς με την επανάληψη, θύμισε μου λίγο το παιχνίδι με ΜΠΑΕΚ στις αρχές του προαθλήματος που πάλι έμεινε η ΜΠΑΕΚ πολλά νωρίς με 10 παίχτες και δυσκολεύτηκε πάρα πολλά το Αποέλ αν θυμάσαι το παιχνίδι να δημιουργήσει και έρθεν το κόρ στο τέλος το 75-80 και φαγιά του Σόουζα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Ενώ σε αυτό το παιχνίδι κατάφερε σχετικά νωρίς το 55 να προηγηθεί, και όμως υπήρχε τούτη η νευρικότητα, η ανησυχία. Υπήρχε, ας πω, στη διαχείριση. Μπορεί να το πει σαν δικαιολογία, αλλά περισσότερο σαν αιτιολογία, αντί δικαιολογία. Ναι. Διότι η δικαιολογία έχει έναν ελαφρυντικό μέσο. Ο λόγος είναι γιατί θέλουν οπωσδήποτε το αποτέλεσμα, δεν έχουν άλλον περιθώριο. Ακριβώς. Χάνεις έναν αγώνα, χάνεις και τους στόχους.
Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Έτσι, και εγώ τους καταλαβαίνω τους παίχτες σε έτσι περίπτωση. Και επειδή το ΑΠΟΕΛ ακόμα δεν έφτασε στο σημείο να αποκτήσει μια ταυτότητα σταθερή με ρόλους σταθερούς για κάθε παίχτη, μπαίνουν, βγαίνουν οι μεσαίοι, πότε παίζουν τρεις, πότε παίζουν ένας από τους τρεις, δύο από τους τρεις. Ναι. Η επιθετική το ίδιο. Δεν φταίει ο προπονητής. Φταίει το γεγονός ότι απουσιάζουν πολλοί παίχτες για διάφορους λόγους. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, παρά την μεγάλη νίκη και το εφαντικό αποτέλεσμα, όπως είπε ο Μάριο, ψες, ναι, εγώ ανησυχώ γιατί είδα ότι αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις παίχτες που απουσιάζουν με μυϊκούς τραυματισμούς. Ναι. Και χτύπησε και ο Μάγκλητσα ψες. Που δεν ξέρεις πόσο... Που δεν ξέρω ακριβώς αν είναι στο κεφάλι ή αν έχει. Νομίζω κάποιο... είναι στο κεφάλι τελικά. Μυϊκός τραυματισμός. Είναι κλωτσιά από ό,τι έμαθα. Εντάξει, είναι... μπορεί να είναι φάζεστε, στην αιστεία του ΑΠΟΕΛ. Που χτύπησε το κεφάλι, να χτύπησε και κλωτσιά, να φάει κλωτσιά από τον τερματισμό. Ελπίζω να μην είναι καμιά θλάση τέτοιου είδους. Γιατί είδα μια απογοήτευση στο πρόσωπο και του Αυγουστή και του Μάγκλητσα που έβγαινε, που μου άρεσε. Γιατί ξεκίνησε. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Ναι, είναι σε μια φάση τώρα που έχει ποιότητα στην εκτέλεση. Είδε. Με το κεφάλι σου ήσουν πάρα πολλά καλά. Είδες ο τρόπος που μπήκε πάνω στην μπάλα. Εμπαίχτης ο οποίος είναι να σου δώσει και μια λύση έξτρα σε μια φάση που μπορεί ο Κουβιλιτά για να μένει τόσο. Μπορεί να θέλει να παίξει με δυο που είναι σε καλή κατάσταση που είναι πολλά πιο δύσκολο. Είναι εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του. Ακριβώς. Ο ένας συμπληρώνει ένας τον άλλο. Εγώ καπουτσίνο. Θεωρούμε το όμως τούτο. Λέω το εδώ και τούτο που λέει ο Μάριος ότι πέρσι ο Μονέρης είχε την διαχείριση που συμφωνήσε και μαζί του και έβαλε έναν γκολ και δεν κινδύνευε όπως κινδύνευσε φέτος και δημιουργάς τις ευκαιρίες. Έχει και διαφορετικές ομάδες όπως είναι φέτος, σωστά. Ναι, αλλά εμάθαν την, εμελετήσαν την καλά οι αντίπαλοι. Το μου λαλίζει ο Μάριος. Και δεν ήβρεν τρόπους η Ομόνια αργός ρυθμός. Να ξεφύγει, ας πούμε, που την νέα κατάσταση πραγμάτων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη είδα έναν αγώνα με την ΠΑΕΚ και επειδή... Το 2-1 μιλάς, το τελευταίο. Ναι. Έβαλαν έναν παίχτη της ΠΑΕΚ, ο προπονητής τους. Κολλημένος πάνω στο... Τον έξω αριστερά της Ομονίας, νομίζω ήταν ο Μποντιάκ. Ο Μποντιάκ. Κολλημένος πάνω. Ο οποίος έκλειε συνέχεια μέσα. Για να κάνει χώρο του εκείνη την ώρα, στην εξέλιξη ενός αγώνα, Μάριε, παρατηρείται ένα δίλημα σε κάποια στιγμή στους παίκτες. Ο Μπάκο δεξής να πάει με τον έξω αριστερά που έκλεισε. Αν πάει, και το χώρο είναι να προλάβει ο έξω δεξιά να σταματήσει τον Λεζάκ. Γι' αυτό τι έκαμε. Έβαλε τον Μάτουμαν πάνω στον Μπάκτο δεξήν, έβαλε τον Μάτουμαν πάνω στον Ποτεά. Για να μην έχει πρόβλημα ποιο πάει που. Ναι, ναι. Και έπιαν την ευθύνη όλοι, ένας παίκτης της ΠΑΕΚ, να κλείει τον Λεζάκ. Και ο παίκτης δηλαδή, εδώ και τους συγκεκριμένοι. Και δυσκολέψαν την ομάδα. Και δυσκολέψαν πάρα πολλά. Και εδώ είναι στο τακτικό κομμάτι που να δεις τα λύση μπορεί να βρεις. Με τον τρόπο μπορεί να εξουδετερώσεις κάποιους παίχτες, όμως πρέπει στη φάση την οποία είναι να επιτεθεί ο Λεζιάκ, κατά πόσον ο παίχτης ο οποίος να τον ακολουθήσει μπορεί να το κάνει συνέχεια. Ναι, αλλά επειδή του έδωσε τον ρόλο ήταν πιο εύκολο να το κάνει. Ναι, ακριβώς, να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επειδή οι αντίπαλοι μάθαν πως παίζει η Ομόνια, δεν τα κατάφερε να βρει νέων τρόπων παιχνιδιού η Ομόνια φέτος. Να αλλάξει. Ναι, για να φύγει που τούτον το θέμα που δημιουργήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας έτσι είναι η Ομόνια. Όχι, ενούλα τα. Ναι, μιλούμε γενικά για το όλο. Εγώ είπα και την περασμένη τρίτη στο live ότι κάπως εμάθαν την Ομόνια ο τρόπος που άμαζε. Και για την ΑΕΚ που ξεκίνησε πάλι. Ναι, και για την ΑΕΚ το ίδιο. Γιατί και η ΑΕΚ μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με κατοχή μπάλα, να κατεβάζει παίχτες στο κέντρο, να πιάνει μπάλα, μάθαν τους και πιο εύκολο, ξέρεις, βλέποντας και με τις αναλύσεις που γίνονται, είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί και με το τακτικό κομμάτι του αντιπάλου που είναι το πιο αμυντικό γενές,
να εύκολο να διασπάσει. Είναι πολλά διαφορετικό. Και τούτο ισχύει και με την ΑΕΚ. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Όταν μια ομάδα ξεκινά και έχει έτσι έναν αέρα νικηφόρο μέσα στα ποδητήρια και στο περιβάλλον, τι θα συμβεί, πώς το διαχειρίζεται όταν έρθει αρνητικό αποτελέσμα και χαθεί τούτος ο αέρας. Και αμέ η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε φέτος. Που χάνεται ψυχολογία. Ναι, ναι. Ενώ από όλο να σε κατάφερε τα. Δηλαδή ήρθαν κάποια αποτελέσματα. Έκαμε 3-4 παιχνίδια που έκαμε κάποια... ένα σχημά, αλλά έπιανε αποτελέσμα. Ναι. Κιον μπροστά δεν πήρε ένα αποτελέσμα. Ναι. Κιον μπροστά έχασε. Όμως συνεχίσαν να εμπιστεύονται τον προπονητή. Ο προπονητής συνέχισε να εμπιστεύεται τον τρόπο παιχνιδιού που έδωσε στην ομάδα. Συνέχισαν με αποτέλεσμα να πιάσει μια γερή ταυτότητα η ομάδα τώρα. Και να καταφέρνει να κερδίζει και τους αγώνες που... Και εκείνοι πολλές απουσίες. Ναι, αλλά έπιασαν ταυτότητα η ομάδα. Ναι, ξέρουν τους ρόλους τους καλά. Έχει ταυτότητα. Έχουν ταυτότητα. Θυμίζει μου λίγο τον Μπολαλίωτα και σε πιάσαν ταυτότητα. Θυμίζει μου όπως ξέραν να παίζαν οι παίχτες του Απόλλωνα τον Τζον του Αυγουστή. Ξέραν τον τρόπο που παίζαν η ομάδα. Έζουν 4-4-2 ο Απόλλωνας. Έρχονται πίσω όλοι οι μαρκάρους, στενεύουν τους χώρους. Φεύγουν με ταχύτητα μπροστά. Δηλαδή, ένα ασχολούνται πολλά με την αλλαγή, και δεξιά-αριστερά. Έχει ταυτότητα και ο ρόλος του καθένα. Και ανεβαίνει όλη η ομάδα πάνω την ώρα που επιτίθεται με ταχύτητα. Ξέρεις, όταν επιτεθείς με ταχύτητα και αδιαφορήσου για λίγο η αμυντική, να σου δημιουργηθούν πολλά κενά στο ενδιάμεσο που μπορεί να σου φύγει ο αντίπαλος. Ενώ ο Απόλλωνας φεύγει με ταχύτητα, αλλά ανεβαίνουν όλοι πάνω. Εμάθαν το καλά. Ομάδα, ναι. Έχει έναν τρόπο να ανάπτυξης ο Απόλλωνας. Έχει την μπάλα αυκαλή ψηλά πολλά τα μπακ. Βάλει αυτό. Πολλά μέσα τους γουίνγκερ να δημιουργά υπεραριθμία μες στις γραμμές του. Και έχει την αλλαγή παιχνιδιού την ώρα που σε βρίσκει στην αδύνατη πλευρά. Έχει το Απόλλωνα. Τώρα πάω πίσω και θυμόμαι τώρα που με διόρθωσες ότι ξεκίνησες το 72 αντί το 73. Και είσαι 49 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Σωστά. Πάμε και πιο πριν, ίσως και πιο πριν. 60 χρόνια μέσα. Το 68 επέξαν τα τσιγό του Αποέλ με τα τσιγό του Απόλλωνα στη Λεμεσό. Παναγιώ, πρέπει να κάνω 2,5 ώρες να πάρω. Χάσαν τα τσιγό του Αποέλ 6-0. Ο θείος μου, ο αδερφός της μητέρας μου, ο οποίος απεβίωσε ούτε ένα χρόνο έχει, η ηλικία 98 ετών, ήταν ο αποδητηριούχος του Αποέλ από το 60 ως το 77. Και είπε στον αείμνηστον Πάπαλο που ήταν ο προπονητής του Μάριος, έχω έναν αδερφό τέχνον εγώ, ας σου το φέρω να παίξει, να δεις. Και την επόμενη Τετάρτη παίξαμε στο Γάσιμπι. 68 ήσουν 14. Ήμουν 14,5 χρονών όταν. Θα σου το φέρω να δεις, λέει. Και παίξαμε και νικήσαν τα τσικό του Αποέλ 9-0. Ποιον? Το τσικό του Απόλλωνα. Πάρε το Απόλλωνα, όλο με Απόλλωνα παίξαμε. Παίξαμε με τον Απόλλωνα και ανταποδώσαν τη φιλοξενία. Και χωρίς να είχα κάνει καμιά προπονησή, έβαλα 5 γκολ. Ναι, στο 9-0. Εντάξει, με τους μικρούς ξέρεις, άμα είσαι καλός, εύκολα. Ναι, εύκολο. Και τότε ήταν... Είσαι τεχνίτης. Είσαι τεχνίτης, δεν ξέρεις μάπα. Ναι, ήταν το όπλο μου. Διότι ένιξες ύψος, αλλά είσαι τρομερή τεχνική με το αριστερό το πόδι. Και περιαυτολογούμενα, αλλά που ήμουν πολλά καλός στον αέρα. Σχεδόν ανίκητος στον αέρα. Είσαι τάιμι. Πολύ, και άλμα. Αρτικότητα. Έβαλε μας ο... Μιλούμε για πολλούς αείμνηστούς, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Ο αείμνηστος ο Πάνος Μάρκοβιτς στον μπάσκετπολ, το παλιό το Γασιμπί. Και τρέχαμε και πηδούσαμε κεφάλι στο έναν καλάθι και τρέχαμε και πηδούσαμε κεφάλι και στο άλλο καλάθι. Ήταν η γυμναστική του κυρίου Πάνου Μάρκοβιτς. Όχι, η προθέρμαση. Και εγώ ήμουν ένας από τους παίκτες που χτύπαν το νετ με το κεφάλι. Το νέ του εις μπασκέτα. Σημαίνει ένα αρκτικό. Από τους 2-3 παίχτες που χτυπούσαν το νέ με το κεφάλι. Το θέμα είναι, κάποτε λαλούμε ο ψηλός. Στο ποδόσφαιρο είναι ο αρκτικός και το timing. Το πιο σημαντικό είναι το timing. Όταν πάρεις το χώρο, ήσουν καλός στο κεφάλι, θυμούμαι σε. Ήμουν πάστο timing που μου κάνει. Ναι, δηλαδή, ώρα που να πεταχτώ. Όταν πιάσεις το χώρο, είναι δύσκολο για τον αντίπαλο. Εγώ πολλές φορές που βλέπω μια παλιά ψηλή και κατευθύνεται,
πριν να πηδήσουν οι παίχτες, καταλάβω ποιος είναι να κάνει το κεφάλι. Ναι, μην τοποθέτεις. Που την γλώσσα του σώματος. Ναι, του ναι, ναι. Αντιλαμβάνεσαι το. Αντιλαμβάνουμε. Διότι έπαιξες και μπάλα, αλλά και παρακολουθάς μπάλα. Πολύ σημαντικό. Και εγώ που έπαιξα μπάλα επαγγελματικά, αλλά έπαιζα στο σχολείο μου. Έχω καταλάβω που είναι να πάει μπάλα και ποιος να γίνει επικίνδυνος και θα γίνει επικίνδυνος λόγω εμπειρίας τόσα χρόνια που παρακολουθούμε. Σίγουρα μετρά. Εντάξει, ήταν και προβονητής ο κ. Στάκης. Βέβαια, και προβονητής και δέλτα σήμα του ΑΠΟΕΛ και εκπρόσωπος τύπους του ΑΠΟΕΛ και ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι ο κ. Στάκης έκοψα τον αντίπαλο. Ο Μιτσής ήταν προβονητής, αλλά θυμούσε σε ποια ομάδα. Έτσι κάμες πολλά χρόνια προβονητής. Έκαμε πάρα πολλά. Έκαμε. Ναι. Ήμουν για 17 χρόνια κάθε χρόνο προπονητής κάπου. 92-93 στο ΑΠΟΕ. Όχι. 92-93 ήμουν προπονητής στην Ομόνια Ναραδίπου. Ναι. Και τρεις αγώνες πριν το τέλος εξασφαλίσαμε το πρωτάθλημα. Και τηλεφωνήσα μου από το ΑΠΟΕΛ. Τηλεφωνήσα μου ο Παπαγιάννης. Ο γιος του Σολή του Χατζανδρονίκου ήταν στο συμβούλιο. Ναι. Και εγώ δεν τον ήξερα με το επίθετο του. Και μου, μάλιστα στο σπίτι μου μιλούσε, δεν είχαμε κινητό. Και λέει μου ο Παπαγιάννης μιλά. Και εγώ εντράπηκα του πω ποιος Παπαγιάννης. Και λέω του ναι. Και λέει μου θέλησε ο πρόεδρος. Και είπα του. Δώσ' μου το. Που μέσα μου έλεγε ποιος πρόεδρος μου θέλει. Και έπιασα το τηλέφωνο, μπήκε στο τηλέφωνο ο Μιχαλάκης ο Ιωαννίδης ναι. Και λέει μου, έλα τα εκεί. Ο Μιχαλάκης. Λέει μου, ο Μιχαλάκης είμαι ο Ιωαννίδης. Δεν ήξερα ποιος είναι. Δεν ήξερε. Όχι, εγώ ήμουν προπονητής στο Μόνα Ραδί που ήταν ο Κύκος ο Φωτιάδης πρόεδρος του ΑΠΟΕ πριν λίγο καιρό. Έφυγε και μπήκε ο Μιχαλάκης ο Ιωαννίδης που ήταν. Αλλά εγώ δεν παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση. Ακόμα δεν είχα καταλάβει ποιος ήταν. Και λέει μου, δέχεσαι την πρόκληση, λέει μου. Λέω του, τι πρόκληση. Να αναλάβεις την ομάδα. Λέει μου, σκιώξαμε τον κμόχ, λέει μου. Α, είπες σου και το όνομα. Ξέρεις, σκιώξαμε τον κμόχ. Και αμέκαμε κλικ. Και αμέκαμε κλικ. Διότι μπορούσε να σου πει, σκιώξαμε τον προπονητή. Έλα, να το πεις ναι, και δεν ξέρεις σε ποια ομάδα να πάει. Και σε κάποια στιγμή είσαι να... Όχι, να ρωτήσεις. Να πει ο Γιώργος Στάκης, έκλεισα σε ομάδα, αλλά ποια εμπόνια δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορούσα να κλείσω, διότι μου... Να το ολοκληρώσω το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είπε μου ότι να έρθεις να αναλάβεις το ΑΠΟΕΛ για ένα-δύο μήνες, είσαι τους αγώνες Κυπέλλου, διπλούς αγώνες με Σαλαμίνα, και ύστερα ανεπερνούσαμε τελικό. Ήταν semi-finals. Και είσαι ένα-δυο αγώνες πρωταθλήματος. Λέω του, μα είμαι στην Ομόνια Ραδίπου, δεν μπορώ, πρέπει να... η Ομόνια Ραδίπου στην αρχή είναι δεχετούν, ύστερα δέχτηκε για κανένα δύο μήνες. Αλλά ήταν μετά, πήγαν καλά τα πράγματα, αποκλείσαμε τη Σαλαμίνα με πολλά καλά παιχνίδια, παίξαμε τελικό με τον Απόλλωνα, κερδίσαμε 4-1. Στο Κασιζί. Ναι, στο Κασιζί. Ενικήσαμε 4-1 το... Ναι, με τον Γιάτς, με τον Κόκιτσε. Ήταν ο τελευταίος αγώνας του Κόκιτσε. Και το Απόλλωνα ήθελε να μείνω προπονητής για την επόμενη περίοδο. Με την Αραδί που δεν είχα συμφωνήσει, αλλά ήταν δεδομένο ότι ήταν να μείνω, αφού πήραμε το πρωτάθλημα με 6-8 βαθμούς διαφορά. Ήταν 2 οι βαθμοί τότε. Ναι. Ήταν δεδομένο ότι ήταν να μείνω. Και επειδή ο πρόεδρος της Αραδίπου ήθελε να διαπραγματευτεί μετά από ελ. Ποιος ήταν ο Βαγγελίδη? Ανδρέας Ευαγγελίδης. Δες που θυμούμε το όνομα, να. Είναι ο πατέρας του δημάρχου τώρα του... Θυμούμε της Αραδίπου. Όταν λέω Ομόνια Αραδίπου, θυμούμε το Ανδρέας Ευαγγελίδης. Τι έκανα εγώ? Επίαμε που κάτω από το χτίσμα του γηπέδου της Σαλαμίνας τότε, ακόμα ήταν τελειωμένο που κάτω. Το αμόχωστος. Είπα του και έφερε ένα συμβόλαιο και υπόγραψα τούτο για να κρατά συμβόλαιο υπογραμμένο να μπορεί να διαπραγματευτεί δυνατά με το ΑΠΟΕΛ. Κατά κάποιον τρόπο πούλησα λίγο το ΑΠΟΕΛ, αλλά θεωρούν το ηθική μου υποχρέωση προς την Ομόνια Ραδίπου. Προς την Ομόνια Ραδίπου, με την οποία ήταν δεδομένο ότι ήταν να μείνω. Θα μπορούσε καλύτερα να φύγω χωρίς να. Αλλά αν ήθελα να. Ίσως σωστός. Ναι, έκανα το με την όρεξή μου. Και εκτιμούν το μέχρι τώρα. Μα έτσι είναι, είναι και ένα μήνυμα τούτο προς όλους που μας ακούν ότι σεβασμός. Ένα σεβασμό και μια πράξη σωστή από πλευράς ηθικής μετρά πολλά παραπάνω από οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου φέρει έναν υλικό νόφελος. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί ο σεβασμός τον που λέω και πολλές φορές θα έστω βάσω για τους παίχτες, τους προοδητές,
πρέπει να σέβεσαι. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τους πάντες. Δηλαδή και τον κόσμο που πας στην κερκίδα, και το στιούαρ που κάθεται για μέ, και το μπολπόι, τους πάντες. Όταν είσαι... Και αν κάποιος που το περιβάλλον, εμείς οι παλιοί παίχτες έχουμε εδώ, πολλοί παίχτες είναι παραπονεμένοι από τις ομάδες τους. Όλοι έχουμε λόγους για να παραπονεθούμε. Εγώ έχω ένα σοβαρό λόγο και ο Πετράκης να παραπονεθούμε, ας πούμε. Το λέω σαν ένα γεγονός. Όταν επαρετήσαμε την τελευταία μας χρονιά του 86, είχαμε 1000 λίρες πριν που πιάμε το πρωτάθλημα, τότε που ήταν μεγάλο ποσό. Α, το μικράσι την όμως. Και επειδή επαρετήσαμε, δεν μας το έδωκα. Και είπαν μας το ότι επειδή επαρετήσετε, είναι ανάγκη να το πιάσετε. Ένα το κρατήσω εγώ που γίνει την ούλη την πορεία μου στο ΑΠΟΕΛ 18 χρόνια, ένα κρατήσω τον το πράγμα. Εγώ μόνο ευχαρίστηση έχω. Ήταν με το Μικάσι τότε, δεν είναι. Ναι. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Να είμαστε ευγνώμονες που μας δόθηκε η ευκαιρία να παίξουμε. Ο Μάριος δεν τον που είπε πριν ότι σέβεται όποια ομάδα του δώσε ψωμί να φάει, σέβεται και ακόμα... Έχει πολλούς βάσο. Που άμα τους πεις έχουν έναν παράπονο μέσα τους. Πάντα αυκαλού. Ναι. Διότι ο τρόπος που τους έτσιόξα λέει... Να ασχοληθώ με τον τρόπο που έφυγα. Ή τι εκέρδισα από τον ποδόσφαιρο. Τι έζησα. Ακριβώς. Γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι σε τούτο πράγμα που κάνουμε το ποδόσφαιρο που παίξαμε και είμαστε προέδρες, μηνύσκουν οι φιλίες, ο σεβασμός, η εκτίμηση. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολλά πιο σημαντικά στον άνθρωπο το οποιοδήποτε άλλο οικονομικό όφελο. Δεν θα πάει σε κανένα γήπεδο να σε εξετοιμάσεις. Ακριβώς. Διότι δεν προκάλεσες ποτέ. Εμείς οι παλέμαχοι του ΑΠΟΕΛ, μια φορά τον μήνα περίπου, συνεδριάζουμε. Βρεθούμαστε, λέμε τα και καθόμαστε και τρώμε μετά. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι. Θυμούμαστε τα παλιά, νομίζουμε ότι είμαστε νέοι ακόμα. Να χαθεί κύριε Τάκη όμως. Όχι, έχει χρόνια από το πράγμα. Όχι. Τούτον είναι ναι. Στις επόμενες γενιές... Α, τούτο ναι, εντάξει. Έχει ημερομηνία λήξη. Εν κρίμα. Υπάρχει συνέχεια από τις κονιάδες. Ξέρεις τι διαπιστώσαμε εμείς. Το λέω με τα λύπης μου, αλλά σαν ένα γεγονός το λέω και όχι σαν παράπονο. Δικαιολογώ τους εγώ. Όχι αιτιολογώ τους, δικαιολογώ τους την φορά. Τους παίχτες, τους παλέμαχους. Που τον καιρό που έγιναν τα συμβόλαια βάσω, άλλαξε η μορφή του παλέμαχου. Ναι. Εμείς δεν είχαμε συμβόλαια. Εμείς είχαμε μια αγάπη προς την ομάδα και μια τεράστια επιθυμία να παίξουμε ποδόσφαιρο στην ομάδα που αγαπούσαμε. Και όταν τα κατάφερνες, νιώθες ότι καταξιώνες. Εγώ, ας πούμε, επειδή προέρχομαι και από χωριό, το Γέρι, έστω και αν σχεδόν ενωμένο με η Λευκοσία, αν ήταν χωριό. Την μεγαλύτερη μου χαρά ένιωθα τι. Μετά που ήμουν 18-19 χρόνια και παίζα στην ομάδα, όταν έρχονταν οι χωριανοί μου, οι ξαδέρφοι μου, έξω από τα αποδυτήρια μετά τον αγώνα να με πιάσουν, να με αγκαλιάσουν, τούτη η χαρά όλη χάθηκε και έγινε και επαγγελματικό. Πώς θα παίξω καλύτερα να πάρω πιο ψηλό συμβόλαιο, πώς θα τα οικονομήσω για μια ζωή. Λογικό, ναι, ναι. Διάλλαξε και το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά μπορεί να... ναι, ξεκίνησες, σαν παράδειγμα, εγώ που ξεκίνησα και έκανα επαγγελματικά συμβόλαια. Και ήμουν ΑΕΛ. Που τα γεννοφάσκια μου, που η μέρα που γεννήθηκα, ήμουν ΑΕΛ. Όταν πιένα σε ομάδες και αγωνίζω μου, γιατί ήταν η δουλειά μου, έπρεπε να δω τον καλύτερο μου αυτό, γιατί ήταν η δουλειά μου. Όμως, εν εξιανά που ποθέ ξεκίνησες. Ναι, και όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, να σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Και ήμουν και προπονητής σε άλλες ομάδες. Επίεννα να βλέπω την ΑΕΛ. Γιατί είναι η ομάδα μου. Και στους παλέμαχους που παίζουμε, δηλαδή να βρεθούμε η παρέα, οι παγιοί, οι παίχτες, επίεννάμε. Εγώ λέω ότι ναι, μπορεί να είναι επαγγελματικό. Ο Κυπρέος όμως πρέπει να ξέρει πότε να ξεκίνησε και σε μια φάση τα συμβόλαια. Υπάρχει Μαρία, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Εγώ ακούσα και στο πρόγραμμα τούτο που λέει η ομάδα μας, εμείς πήγαμε και εννοείς την ΑΕΛ και αρέσκει μου που το ακούω και το αποελέγχει. Και οφείλω να πω ότι στην τελευταία συνεδρίαση που έκαναμε φέραμε και τους πιο νέους σε μια προσπάθεια να τους εντάξουμε τους παλέμαχους
Ήρθε και ο Χαραλαμπίδης, και ο Νεκτάριος, ο Δασκαλάκης, ο Μάριος Ηλία. Παιδιά που είμαι σίγουρος ότι θέλουν το ναι. και αισθάνονται αποελίστες, ανεξάρτητα ο καθένας αν είναι προπονητής τώρα, αν έπαιξε ένα λάτσι, αν τώρα είναι προπονητές και κοντράρουνται τα πράγματα. Και ελπίζω να κάνουν τη μαγιά για τους επόμενους. Ναι, ακριβώς. Πολλά δύσκολο νιώθω. Αλλά δύσκολο. Νιώθω ότι το τέλος μιας εποχής όταν φύγει η φουρνιά η δική σας και βλέπετε, θυμούμε, και με εσάς σε μεγάλωσα εγώ προσωπικά και με την Ομόνοια, με τον Καϊάφα, τον Αείμνηστον, τον Νίκο, τον Χαραλάμπους, τούτους ούλους. Νομίζω ότι αφήνουν τον Κάντιλον, ούλοι του Ταφείου, δεν θα συνεχιστεί τούτο η παλεμαχή. Μα... Έτσι νιώθω ότι. Μοιραία δεν θα γίνει. Αφού τώρα πόσοι παίζουν και εκείνοι που παίζουν. Πολλαλί. Πολλαλί που είναι, ξεκινούν πίσω ακαδημία. Για μένα ένα πολύ σημαντικό και τούτο είναι ότι στο Αποέλ που έγινε γιον το μουσείο. Και το μουσείο ξυπνά αναμνήσεις ωραίες. Δηλαδή, ο νεαρός, παράδειγμα, ένας που είναι 10 χρονών τώρα, 12 χρονών, μαθαίνει ιστορία και βλέπει πρόσωπα τα οποία αναδειχτήκαν και βοηθήσαν και τους ίδιους τους εαυτούς και την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να προχωρήσει και να κατακτήσει τους τίτλους. Τι πιο σημαντικό να αφήνεις ένα ξένο ποδοσφαιριστή οποιοδήποτε αθλήματος να είναι το ΑΠΟΕΛ και να τον πάρεις σε εκείνο το μουσείο να καταλάβει που ήρθε. Ακριβώς, ναι, αλλά το μουσείο προσφέρει σε κάτι άλλο. Δηλαδή, κάνει και τους ίδιους τους ξένους τους παίχτες να έχουν ένα σεβασμό προς εκείνη την ομάδα και την ιστορία της και να έχουν και το κίνητρο να μπουν και εκείνοι μέσα και να γίνουν και εκείνοι μέρος της ιστορίας. Μα αυτό είπα τώρα. Πολλά σημαντικό και οι ομάδες πρέπει να, επειδή φεύγει τούτο, πρέπει να έβρουν τους τρόπους την οποία μέσα σε έναν χώρο να βάλουν την ιστορία των ομάδων τους για να ξέρουν και οι μελλοντικές γενιές που έρχονται τι ήταν η κάθε και ομάδα. Και πολλά ωραίο συνέστημα, εσύ να το καταλάβεις καλά, σαν παλιός παίχτης που είσαι μιας ομάδας, να ξέρεις ότι ένα δικό σου κομμάτι αντί να είναι σπίτι σου κάπου, είναι μέσα στο μουσείο τζαμέ, ζωντανό. Σε μια ζωντανή ιστορία. Εγώ έχω τον παπούτσι τζαμέ, το αριστερό. Που έπαιζε στο. Που όταν έγιναν τα εγγένεια του Μακάριου στα δύο. Το 79. Αύγουστο του 78, νομίζω. 79-78, ναι. Μπροστά σε 25.000 κόσμο. Την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου. Τότε που ήταν το Μακάριο, Μακάριο. Ένα μηδέν ενίκησε το Αποέλ και βάλα του εγώ. Με σέντρα σιούτ. Όχι, σέντρα και μπήκε εγώ. Έχει σέντρα σιούτ. Όχι, μα κάποτε ακούω τους. Έκανε σέντρα. Σέντρα μου έκανε οξά σιούτ. Ένα που ήταν δυο. Έκανε σέντρα και μπήκε. Ή έκανε σιούτ και μπήκε. Σέντρα σιούτ. Εγώ έτρεχα από αριστερά και έτρεχε ο Πατήκης να με κλείσει. Ο οποίος είναι γρήγορο και δυνατός. Και ένιωθα ότι ανεδοκίμαζα σέντρα, ξέρεις, η σέντρα είναι λίγο πιο αργή η κίνηση του κοριού και να μου την μπλοκάρει. Οπότε εσούτερα έκανα σέντρα να αλλάξει στήθος για να φύγει γρήγορα η μπάλα και να πάει. Και όπως την εσούτερα, επαλιάστηκε λίγο η μπάλα. Και πήγαν, έκαναν έξοδο ο Πραξιτέλους, αλλά γύρισε η μπάλα. Καταλαβες. Στη δεξιά πόρτα. Ναι, γύρισε. Δεν τα κατάφερε να το αποσοφήσει. Τα κουβουλέβαλε, ας πούμε. Ενώ εγώ δεν καταλάβω σου το έβαλα. Και εγώ έτυχε μου γεμιά, αλλά είχε λάτω. Όχι, είχε περίπτωση που έβαλα παρόμοιο γκολ και ήθελα. Ήταν στον αέρα η μπάλα και ήμουν σχεδόν πας στη γραμμή του κόρνερ. Και εσούταρα στήθος και πάλια σαντί για να πάει να μπει και μπήκε. Πώς του βαμπάστε. Ναι, ήταν πιο μακριά. Ήταν πιο μακριά και εγώ ήμουν μπροστά, ήμουν πίσω που μπαλά. Ήταν πιο εύκολο για μένα. Ναι. Ναι, και έγραφε η εφημερίδα την επόμενη μέρα, φανταστικό γκολ δηλαδή, ότι άξιζε να δεις τον γκολ και να φύγεις, ας πούμε. Ελά σου, Κωτάκη μου, θέλεις ένα πρωτάθλημα τώρα να φύγω από τα παλιά, τον παλιά μου έχει. Πολλά competitive, πολλά έτσι. Παίζει, να πω την ομάδα μας, από ΕΛΠΑΕΚ,
χωρίς να υποτιμούμε καμιά ομάδα, και δεν ξέρεις να μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Παλιά ήταν ένα 3-0-4-0, ελέαμε. Δεν μου το δεις όλες οι αλλαγές που παρακολουθούμε στο ποδόσφαιρο κατά την άποψή σου. Πιστεύω ότι είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι μόνο δύο, όπως λένε, ανέβηκαν οι μικροί και κατεβήκαν οι μεγάλοι. Ισχύουν και τούτα. Είναι η πολλή τακτική που εμπήκαν στο ποδόσφαιρο, που όλοι οι προπονητές είναι επιμορφωμένοι καλά, ξέρουν τι είναι να κάνουν μέσα στο γήπεδο, για να σταματήσουν τον αντίπαλο. Γι' αυτό βλέπεις ότι τα τέρματα που σημειωθήκαν φέτος είναι πάρα πολλά λεία. Ναι. Δηλαδή η Ομόνοια σε τούτη φάση του προαθλήματος, όσα έβαλε έφαγε. Ναι. Ένα δυο τέρματα διαφορά. 21-19. Το Αποέλ, ναι. Όσα έβαλε έφαγε. Ναι. Ενώ έτσι η φάση του προαθλήματος πριν χρόνια ήταν να βρεις ότι έβαλε 40, έφαγε 10. Έλεγε το Βάσος προχτές. Έλεγε το προχτές το πράγμα. Ότι παγιά έτσι ήταν ο συντελέστης τερμάτων. Έτσι ήταν, είναι πραγματικό. Και τούτον έχει να κάνει με το ότι όλες οι ομάδες δεν έχουν αδύνατους παίχτες. Αθλητικοί. Αθλητικοί όλοι. Είναι προπονημένοι καλά. Έχουν όλοι τους γυμναστές τους. Τα σύγχρονα μέσα. Πώς θα τους προπονήσουν. Πώς θα τους ετοιμάσουν. Και την τακτική. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα δηλαδή να κάθονται όλοι οι παίχτες πίσω με ρόλους και να σταματήσουν τον αντίπαλο. Όχι, είναι εύκολο να σε διασπάσει όταν είσαι καλά αμυντικά τακτικά. Δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο, εύκολο να παίξεις, ναι. Να παραπέξεις. Ναι, και όταν έρχεται και το άλλο που λέει ότι όταν οι μικροί έχουν την τακτική, την αμυντική, τη σωστή, σκευασμένη, μελετημένη σε κάθε παιχνίδι, έρχεται και λέει ότι και η ποιότητα των μεγάλων ομάδων ατομικά σε κάποιους παίχτες, είναι οι παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, την τεράστια όμως. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Ναι. Ήταν ακριβώς τούτο που ήταν να πω μετά. Πώς το αντιμετωπίζεις το πράγμα που κάνουν οι ομάδες? Το αντιμετωπίζεις σε κάποια φάση με την ποιότητα σου σαν, που έχεις την ατομική, σκοράρεις και αλλάζει το σκηνικό. Αντέχουν πολλά οι ομάδες απέναντι. Δεν υπάρχουν όμως πλέον οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που ήταν ένας Αίλτον, που ήταν ένας Μαντούγκα, που ήταν ένας Κετσπάγια, που ήταν ένας Κυκλάντζε, που ήταν Σανγκόι. Ένας Σάβιος. Ναι, υστερούμε σε αυτόν τον τομέα. Χαθήκαν. Ναι, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε κάποιον τέτοιο να κάνει τα βασικά για να πούμε ότι είναι καλός. Ναι. Ενώ παλιά θέλαμε κάτι παραπάνω. Περιμέναμε ο Κόκκιτς να κρυφτεί. Ναι, ας πούμε. Και να μην μου πει κανένας ότι άλλαξε ο Κόκκις τώρα, αν ήταν, αν ήταν να τα καταφέρει, ας πούμε. Δε. Θα διέπρεπε. Διότι, ναι, αφού έβλεπες ότι είσαι το κάτι παραπάνω. Να βρεις έναν παίχτη νέα και 90 και να τόσο ταχύ και ευέλικτος, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και τεχνίτης. Σε τεχνίτης, έρχεται πάλι. Όπως ήταν ο Ράουφμα. Ναι. Ήταν παραπάνω από έναν και 90 και ήταν ο πιο ταχύς παίχτης. Ναι. Ξέρεις την κουβέντα που είπε ένας, θέλω έναν παλιά, θέλω έναν σέντερφορ για την ομάδα μου. Πώς το θέλεις, λέει του, ο Χαϊλής. Ναι. Ασχολεί του λίγο έτσι με μια εταιρεία στην Αγγλία. Και λέει του, θέλω το ψηλό, γρήγορο και τεχνίτη και αποτελεσματικό. λέει του ο Χαϊλής. Φίλε, εν βρίσκεις έτσι παίχτη, λέει του, αλλά έχω ένα, λέει του, είναι κοντός, λίγο αργός, αλλά είναι καλός εκτελεστής, λέει του. Όχι, δεν μου κάνει. Λέει του, περίμενα να σου πω και ποιος είναι, ρε. Δεν μπορεί να μου πεις, λέει του, ποιος είναι. Μου κάνει. Λέει του, να σου τον πω, ρε. Ποιος είναι? Ο Ραούλ της Ρεάλ, ρε. Εσύ κάνει πάλι. Δεν ήταν τόσο ψηλό. Δεν ήταν. Ούτε ταχύς, ήταν λίγο αργός. Ναι, ήταν τεχνητής. Αλλά όμως. Είναι πράγμα, εγώ ήταν. Έτσι ήταν. Δεν μου κάνει αμέσως, ο άλλος δεν μου κάνει. Δεν είναι ψηλό. Πάντως είναι. Και κάποιος για το πρωτάθλημα μας τούτον πάω πίσω στο ερωτήμα που κάνω τούτον. Που πάει στο ύπεδο, δεν ξέρεις. Έχουμε 6 παιχνίδια, ας πούμε, την. Το Σαββατοκυριακό 5 με την Αναβολή, ΑΕΚ Άρης, δεν ξέρεις. Παλιά ήταν ένα κλόνητο φαβορήν η ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα αλλάξαν τα δεδομένα. Πάθος ανόρθωση, δεν ξέρεις. ΑΕΛ από ΕΛ, δεν ξέρεις. Ακόμα και το μόνο η Άχνα, έτσι κάνει κάποιος. Να σου πει εσίουρο. Εσίουρο. Είναι πάντα με το ερωτηματικό.
είναι πάντα όλα τα παιχνίδια έχουν μια ιδιαίτερη. Μα οι παίκτες που παίζουν στην Άχνα είναι όλοι έμπειροι, ναι. Που παίξαν ποδόσφαιρο σε ψηλών επίπεδων ή παραπάνω, καλά ταλέντα. Είναι τυχαία δηλαδή. Ναι, αλλά, το ότι ο Άρης. Μα ο Άρης είναι και ξαφνικά ο Άρης με το προϋπολογισμό που είχε. Πέρσι και πρόπερσι ήρθε τώρα και διεκδικά και τα χάρη. Ένας άλλος προπολογισμός. Τι έκπληξη είναι, δηλαδή όταν έχει συμβόλαια πιο ψηλά που τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Συγγνώμη, είναι έκπληξη, είναι το αναμενόμενο που γίνεται. Το αναμενόμενο, γιατί ναι. Έφερε το κάτι παραπάνω. Έφερε το κάτι που εγκοντά στις ομάδες που πρωταγωνιστού. Και αμέ να δεις τη διαφορά στα budgets, αν είναι, λέω ένα παράδειγμα που το 1 εκατομμύριο να πάει στα 4-5 εκατομμύρια. Και μπορεί να μέθει τη διαφορά που τα 10 να πάει μια ομάδα στα 14, σωστά τα εκεί. Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο το έργο δουλειά σου να βέμπουμε ότι. Συμφωνώ έρεκαν, μαζί σου. Ναι. Διότι που το μηδέν να ξεκινά έστω και με καλού παίχτε, ναι, αλλά να του κερδίσει την εμπιστοσύνη. Να... Και ήταν παίχτε οι οποίοι επέξαν σε προηγμένα προαθλήματα. Και δεν ήταν τόσο εύκολο για έναν παιδί που την Κύπρο που ένιξε και την τρομερή εμπειρία σαν προπονητή. Ναι. Και εγώ παραδέχομαι ότι έκαμε καλή δουλειά. Πολλά καλή δουλειά. Εγώ κύριε Τάκη, έφαλα τον Άρη πριν ξεκινήσει ο πρωτάθλημα μέσα σε την. Έβλεπε το. Έβλεπα το. Γιατί επειδή ξέρω ότι ο Γιάσο είναι δουλευταρά, ο Γιάσο είναι να δουλέψει ο μάνα του. Ήταν και τα γενέθλια του χτες, ναι, ήταν και γενέθλια του. Και δεν ράδει εδώ. Και δεν ράδει, δεν είναι μόνο να κάνουμε. Του 80 ολιάς. Ναι. Του 80. Εμένα είναι αύριο. Ήταν παίχτης μου ολιάς. Ξέρω ότι τα γενέθλια σου αύριο. Να ζήσεις πάντα. Ευχαριστώ. Θα σε πιάσω αύριο. Στη Σαλαμίνα. Ναι. Ξέρεις ήταν που έγινε κάποτε με το ολιάς. Ήμουν προηγήσει στη Σαλαμίνα και παίζαμε δεύτερη κατηγορία. Και κληρωθήκαμε με το Αποέλ Κύπελλος, μονή αγωνές, στο Γασιμπή, το καινούργιο. Μα το 0-1. Ναι. Και έπαιζε τον Κόκκιτς, ο Χαραλαμπίδης. Και λέω δουλειά σου του Λουκά, είχα αγοράσει εγώ έναν παντελόνι τζιν, πολλά ακριβό. Επήρα το σπίτι μου, μετά, ύστερα από 15 μέρες που αποφάσισα να το, είδα ότι κάτω ήταν λίγο σαν καμπανούδα. Και σου άρεσε. Ξέρεις, επειδή ήταν μακρύ, δεν το καταλαβαίνω αν που το αγοράσα. Και μου άρεσε. Και ντρεπούμουν να το πάρω πίσω, περάσαν οι μέρες. Και λέω δουλειά σου του Λουκά, τι νούμερο φορείς παντελόνι, είπε μου το ήταν ακριβώς το νούμερο G. Λέω του κοίταξε, έχω μια προέστηση ότι να βάλεις γκολ σήμερα. Αν το βάλεις που τα καλά, τον G είναι δικό σου. Αλλά καμπάνα. Όμως δεν είναι. Καμπανούδα είδα, όχι καμπάνα. Έσυρε έναν πύραυλο του μορφή. Έναν μηδέ. Που αριστερά, πλάγια, έξω από την περιοχή και κάτσε το μέσα στο μακρινό το γάμο. Έλειπα, αλλά δεν ρωτήσαμε. Τέλειωσε ο αγώνας, πήρε τον τζιν. Μα κύριε Τάκη, βάλετε μας τώρα, κάνε στο μια κανονιά και φάνε το μορφής πάλι. Πάλι και όσο μορφής ακόμα. Εν κρίμα. Εμάς είναι ούλα μορφής. Μορφής έκανε μια σπουδαία καριέρα σαν το μαφίλα. Έκανε, φίλος μας. Έκανε, το άλλα πειράζει και εδώ μου πειράζει το μορφή. Πειράζω πολλά το μορφή. Κατάλαβα. Αλλά έπρεπε να κρατήσω λίγο αντίβαρο. Ας το κάνει μορφή κρατούμε. Μέχρι σήμερα είμαστε, μιλούμε στα τηλέφωνα. Ξέρεις, ο Κυπρέος μεταξύ του τότε και όταν ήμουν στο από το 5, το 6 και το 7, 3 χρόνια έκαναν πολύ παρέα με όλους. Δηλαδή είμαστε μια οικογένεια, ήταν πολύ σημαντικό και στην Αόρθωση και στην ΑΕΛ. Δηλαδή υπερτερούσε το κυπριακό στοιχείο. Και το κυπριακό στοιχείο τούτο ήταν ακόμα οι τρεις ξένοι, ναι. Όχι, ήταν παραπάνω. Το 5. Το 5, το 6 ήταν παραπάνω οι ξένοι. Ήταν 6-7 οι ξένοι νομίζω. Εκρατούσαμε το κυπριακό στοιχείο. Το κυπριακό στοιχείο ήταν ένα πολλά ωραίο συνέστημα και εσύ έζησες το ακόμα παραπάνω από εμάς. Δηλαδή, ήταν μόνο Κυπρέοι τότε. Ναι, ρε, απλώς είχε φτάσαμε και τους δύο ξένους. Έφτασε τον Πανουργιάννη τον Καμαράκη. Έφτασα τους δύο, φτάσαμε. Φτάσαμε. Και τον Μουρ και τον Μακτέρμον. Έπαιξα και με τον Μουρ και τον Μακτέρμον. Ναι. Το 85. Ναι, το 85-86. Ναι, ο Πανουργιάς και ο Καμαράκης. Και έπαιξα και με τον Έσσερ και τον Greenway. Greenway. Ναι. Μα πώς θυμάσαι ρε βάζω έτσι ρε. Ήταν ο παπάς μου στο συμβούλιο. Τους, ο παπάς του, θα την πούμε τον την κουβέντα, τώρα που τον συνάφερες. Εγώ κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, για 5 χρόνια σπούδαζα στην Αθήνα και παίζα ποδόσφαιρο στο Αποέλ. Εμείνησκα στην Αθήνα δηλαδή. Και έρχομαι κάθε Σαββατοκυριακό. Ναι, σπούδατε σε Αγγλία, εμείνησκες στην Αθήνα. Αθήνα. Α, Αθήνα, ναι. Και έρχομαι και παίζα στο Αποέλ, έρχομαι τα Σαββατοκυριακά και πήγαινα πίσω τη Δευτέρα. Αλλά αν έπαιζα το Σαββατοκυριακό
με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και το επόμενο παιχνίδι ήταν με την Ομόνια. Εμείνησκα και την επόμενη μέρα να προμονηθώ καλά. Και να πάει, ανάλογα με το πρόγραμμα. Και μια ημέρα, εγώ πλήρωνα ενίκιο στην Αθήνα 10 λίρες το μήνα μαζί με τον συγκάτοικο μου, ο οποίος ήταν από το Ριζοκάρπας, ο Παντελής. Ήταν επιθεωρητής μαθηματικών ύστερα. Λέει μου σε μια στιγμή ο παπάς σου, καλά ρε Τάκη, εσύ είσαι στην Αθήνα, πάει και έρχεσαι. Στην Αθήνα που μείνεις και εσύ που πηγαίνεις, λέει μου. Λέω του νοικιάζω σπίτι. Νοικιάζεις και πόσα πληρώνεις. Λέω του 10 λίρες το μήνα. Δηλαδή ένα χρόνο 120 λίρες, λέει μου. Λέω του ναι. Έκαμε το, έβαλε το χέρι του μέσα στην τσέπη του, εύκαλε. Και μέτρα μου 10 λίρες. Ελείψαν τα 10 λίρα και είχε χιλιάρικα, δραχμές. Και το χιλιάρικα τότε ήταν περίπου 10 λίρες. Και μέτρα μου χιλιάρικα. Μέτρα μου χιλιάρικα, επίγαινα στο 12. Και λέει μου, να τα κάνουμε 15 ρε. Έκαμε τα 15 και τα 15. Μα πόσο χρόνο 19-20 είσαι. Όχι, ήμουν μεγαλύτερος. Αφού εγώ γίνηκα 22 χρόνων να πάω να σπουδάσω. Πλήρωσε σου δηλαδή το. Τι χρονιά νου. Τι σου έτσι, δηλαδή είναι τα ωραία. Εμα τότε 10 λίρες, πράγματι ήταν πολλά λεφτά. Όμω να σου πω κάτι. Εγώ τότε είχα καλή μεταχείριση από την ομάδα. Η αναγνώριση τη προσπάθεια που έκανα. Μα δεν ήταν εύκολο πράγμα. Εγώ πήγαινα κατά πολλού τότε. Το πιο δύσκολο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη, η νομική Αθηνών. Ναι, ναι, ήταν. Και για να πιάσεις πτυχίο, 7 μαθήματα, όπως καθόμαστε τώρα δαμέ, εκάθεχομαι εγώ ο καθηγητής και εσείς οι φοιτητές, και έκανα σας ιερά εξέταση για να σας περάσω. Όχι να κάτσεις να γράψεις. Ένα. Προφορικά. Άλλες εποχές. Ναι. Εγώ διάβαζα, θα σου πω ώρες, όλες τις ώρες της ημέρας. Όλες τις ώρες της ημέρας διάβαζα. Δεν τα έβγαζες πέρα διαφορετικά. Και ξεκίνησα κάτι να πω και ξέχασα το τώρα. Όχι, αλλά ρώτησα για τις σπουδές. Ναι. Και δεν τα έβγαλες πέρα. Δεν ήταν εύκολο το να έρχεσαι σε Κύπρο και ταυτόχρονα να σπουδάζεις. Και ότι η ομάδα συμπεριφέρθηκε σου πολλά εντάξει. Α, συμπεριφέρθηκε μου η ομάδα εντάξει. Τι έγινε. Οι άνεργοι τότε έπιαναν 60 λίρες το μήνα. Οι άνεργοι ανεργιακό. Ανεργιακό. Μέχρι να τους έβρω δουλειά. Εγώ παρά το γεγονός ότι δεν ήμουν ανεργός, ήμουν φοιτητής, έπιανα το μισθό μου σαν παίκτης, έπιανα και το ανεργιακό. Εδιούσα μου και το ανεργιακό. Και πληρώνα μου και τα εισιτήρια μου για να. Πινέλα. Ναι. Καλά. Τι μισθό είχε τότε ο καλός ο Κύπριος ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ. Να σου πω. Όταν ξεκινήσαμε το 72, είμαστε οι πρώτοι που πληρώνονταν με τον Μάρκοβιτς. Ναι. Δηλαδή, αντί μισθό είχαμε 5 λίρες για κάθε συμμετοχή στη 16. Δηλαδή, αν μπαίνεις 16, Μαρία, είχες το 5 λίρες. Και μετά είχες το πριν της νίκης. Στον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος του 72, ήμουν βασικός εγώ, επιάσαμε 11 λίρες, ενικήσαμε την Αλκή. Στο δεύτερο αγώνα επιάσαμε 20 λίρες. Ο κάθε παίχτης. Επιάναμε γύρω στις 20-25 λίρες την νίκη. Πριν. Και πιάσαμε όταν νικήσαμε τον Ολυμπιακό 3-1. Έβαλα το πρώτο μου γκολ εγώ, σαν παίκτης του ΑΠΟΕΛ την ημέρα. Ήταν 7ος αγώνας του προαθλήματος. Επιάσαμε 58 λίρες. Μα πολλά λεφτά. Ήταν καλά. Και πλήρωνε μας τα. Ο Μάρκοβιτς έβγαζε τραπεζάκι έξω από τα αποδυτήρια. Και πλήρωνε μας κάθε τρίτη. Μα πήγε στο παγιό κάθε αγώνα πλήρωνε μας την τρίτη. Και ξέρεις γιατί το έκαμε. Εμέτραν μας τα. Για να περνούν οι παίχτες της Ομόνια και του Ολυμπιακού να μας βλέπουν που πληρωνούμαστε. Ναι. Ναι, έκαμε το Μάρκοβιτς για σκοπούς. Ας σε ρωτήσω κάτι, κύριε Τάκη. Τι αναλογούσε οι 11 λίρες με το σημερινό. Ο κυβερνητικός μισθός τότε ήταν 30-40-50 λίρες. Και εμείς πιάναμε 100 λίρες με το ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι. Στην επόμενη χρονιά στην Αλφα Εθνική, ο μισθός ήταν 40 λίρες η μεγάλη τον μήνα. 32 κάποιοι που παίζαμε και 20 λίρες κάποιοι που ήταν έτσι λίγο πιο συμπληρωματικοί. Και 25 λίρες ο πόντος. Απάνω μου, είσαι 25 λίρες για τον πόντο. Για τον κάθε πόντο. Για να κατακτάρετε τους εσείς. Και ξαφνικά, Μάριε μου,
μετά την Αλφαεθνική, που εμείναμε στην Αλφαεθνική, επετύχαμε 11 νίκες στην Ελλάδα. Η Ομόνια τον προηγούμενο χρόνο επέτυχε μια νίκη μόνο. Και πήγαμε στα μπαράζ εμείς. Πήγαμε στα μπαράζ και μείναμε. Μείναμε. Ήρθε 10.000 κόσμος στο αεροδρόμιο και υποδέχτηκε μας. Τα μπαράζ επέτυχαν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Πιάσαν μας στα ζηνίσια τους. Θέλαν να μας φέρουν περπατητούς στη Λευκοσία, που το αεροδρόμιο Λευκοσία. Και τελικά, για να δεις πώς αλλάζουν τα πράγματα, που τους ώμους των φιλάθρων του ΑΠΟΕΛ, εγώ σε 10 μέρες, 15, βρέθηκα δεμένος χέρια πόδια στην παραλία της Κερίνιας, που το πρωί στη νύχτα. Άλλαξε πλέον το θέμα εντελώς. Επήγαμε για μια πενταετία και με πενιχρά εισοδήματα. Λόγω του πολέμου. Και σταδιακά άρχισαν να ανεβαίνουν τα εισοδήματα. Με την τελευταία χρονιά που έπαιξα εγώ το 85-86 να ήταν η καλύτερη από πλευράς. Οικονομικά. Οικονομικά ήταν πολλά καλή μετά χρονιά. Μετά μια δεκαετία, το δεκαετία μετά τον πόλεμο ξεκίνησε να βρίσκεις. Μετά από μια δεκαετία δηλαδή. Ναι, αλλά τότε και οι κυπριακές ομάδες είχαν κάποιες εκλάμψεις στα ευρωπαϊκά. Θυμούμε από Ελ Τωρίνο, από Ελ Νάπολη, το 1-1 μέσα στο Γασιμπή. Έπαιξα στους αγώνες. Το Άγιαξ Ομόνια. Το Άγιαξ Ομόνια. Πότε ήταν το 80. Όχι, ήταν το 76-77 του διαγώνες του Λαλής. Το ΑΠΟΕ. Το ΑΠΟΕ. Ναι, όχι, ο Άγιαξ Ομόνια. 76-77 έχουμε να γεννηθώ. Ναι. Ναι, το 1-1. Ναι. Και το 1-1 με την Νάπολη. Με την Νάπολη. Ναι. Και με την Τωρίνο. Και με την Νάπολη και την Τωρίνο και μέσα στο... Ναι, ήταν το 76-77. Ναι, και με την επομένη αποκλείσαμε τον Ηρακλή και παίξαμε με την Νάπολη, θυμούμε. Ναι. Νομίζω έτσι ήταν. Ναι, 2-0 τον Ηρακλή έβαλε τον Μάρκου. Έβαλε δύο Μάρκου. Ναι. Και έναν ένα στο Καφταντσόγλιο. Κοίταξε, το ΑΠΟΕΛ τότε ήταν φανταστική ομάδα. Ήταν καλή ομάδα. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ τότε που έπαιξε αλφα εθνική. Φαντάσου να σου πω τρία ονόματα που έπαιζαν κέντρο, κορυφαία ονόματα. Το κέντρο ήταν Στυριανού Στεφανής Μάρκου. Ναι. Δηλαδή μιλούμε για με τρομερούς παίχτες. Εντζίνα τα χρόνια κάποτε που βγάλουν οι ομάδες στους 3-4 παίχτες που κάνουν... Ήταν άλλες εποχές. Ο Μάρκου ήταν από τον Ολυμπιακό, τον αγόρασε από τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά λέμε ότι πάντα η κάθε δεκαετία, κάθε το... Έχει τους παίχτες οι οποίοι ήταν τότε σαν σήμερα... Ήταν οι φουρνιές τότε, Μάρια. Ναι, είναι σαν ήταν... τώρα που φέρνεις παίχτες από άλλες ομάδες. Σαν σήμερα θκεύαζα κάτι για τον Κούδα του ΠΑΟΚ, που μιλούμε ήταν μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ έπαιξα αντίπαλος, του ξέρω τον καλά, ναι. Εγώ δεν τον ξέρω ποδοσφαιρικά, δεν τον έζησα να το δω. Εσύ μπορείς σίγουρα παραπάνω. Και ήταν να πάει στο Ολυμπιακό μεταγραφή. Επίγαινε κάμια προπόθεση με Ολυμπιακό και δεν εδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και στράφηκε μετά. Έγινε όλη η επανάσταση τότε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, και βάζα το σήμερα, δεν ξέρω εγώ την ιστορία. Ναι, ναι. Και μετά ξεκίνησε ο Κούδας και έβαλε έκαμε τις χρονιές που έκαμε. Τότε ήταν μόλις ευκαινε σαν ταλέντο. Εσύ πρέπει να έζησε σίγουρα. Έπαιξα με αντίπαλος του δύο φορές, με τον ΠΑΟΚ στη Λευκοσία και με τον ΠΑΟΚ. Ήταν έτσι όντως. Ήταν αρχοντικός παίχτης, με κάθε τον τρέξιμο με την μπάλα, τεχνίδης, έβλεπε κήπεδο, σκορά, έβαζε γκολ. Αλλά δεν ήταν μόνος του τότε, είχε μια καταπληκτική ομάδα. Σαράφης, Γκουερίνο. Ήταν, έπαιζαν κέντρο τότε, ο Τερζανίδης, ο Κούδας και ο Σαράφης. Ο Τερζανίδης ήταν το καλύτερο εξάρι στην Ελλάδα. Ο Κούδας και ο Σαράφης. Ο Σαράφης ήταν το οχτάρι που έβαζε πολλά γκολ. Δηλαδή... Έχω ακουστά το όνομα. Ναι. Όταν παίξαμε με τον Πάο, χάσαμε 3-2. Ήταν ο πρώτος αγώνας πρωταθλήματος στην Αλφα Εθνική. Χάσαμε 3-2 και έβαλε 3 γκολ ο Σαράφης. Έλα στο Άσιμι. Το έναν ήταν κεφαλιά ψαράκι που ήταν ειδικό. Θυμούμε τον κόρτο. Και έπαιζαν μπροστά Κούδας. Έξι. Καλά, πού το θυμάσαι έξι. Θυμούμε το πρώτο μάτς που θυμούμε. Εγώ θυμούμαι 6 χρόνια έτσι πράγματα. Πριν παλιά χρόνια θυμούμαι τα πρόσφατα. Να τελειώσω με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εσύ που τους θυμάσαι καλύτερα. Παίζαν εξτρέμ. Παρίδης Ασλανίδης. Ασλανίδης, και σέντερ φορό Αποστολίδης. Mm. Και αργότερα ήρθε τον Κουερίνο που λέει. Κουερίνο, ναι, τον Κουερίνο, ναι. Εγώ έντουσα, εντάξει, εγώ και φτάσα τους πλήρες. Εσύ ήσουν αγενέμενος, Άγγελ. Πήγαμε σπίτι του Κουερίνο με τον Αλέκο τον Φιλίππο νομίζω.
Σε Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Πήγαμε Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, έθιμο γιατί πήγαμε. Κάποιον παίχτη να δούμε, έθιμο. Ναι, κάποιον παίχτη, τον Κουερίνο, έκαμε τον agent. Okay. Και πήγαμε σπίτι του. Το σπίτι του ήταν πάνω στο, που λες, Θεσσαλονίκη, πάνω... Πανόραμα. Το πανόραμα. Το πανόραμα, ναι. Βραζιλιάνος, αλλά ελληνοποιημένος 100%. Όπως και ο Μαρσέλο το ίδιο, ο πρώην ποδοσφαιριστής μας. Θεσσαλονίκη, χρόνια έγινε... Πόσα ξέρουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι για τα θέματα που αφορούν την κοινωνία του ποδοσφαίρου. Έτσι, αφού είσαι μέσα στην κοινωνία συνέχεια. Μες στο ποδοσφαίρο. Είσαι... Πες μου, Τάκη, μου, τι μου θεωρείς φέτος το πρωτάθλημα. Ο Βάσος μου ξεφεύγει. Συνέχεια φέρνει με στα σημερινά. Όχι, θέλει να μας προσγειώσει. Σε πήρα και στα πίσω. Σε πήρα και στα πίσω. Θέλει να μας προσγειώσει. Παίρνω σε δε φέρνω σε μπροστά πίσω. Μα να ζαλιστούμε με κυτταγγελιά. Σε μητσίρες. Ξέρετε εδώ κυτταγγελί στη Λευκοσία. Ξέρουμε το καλά. Στον κόλαση ξέρουμε. Ξέρεις, πήγαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο στη Ρωσία. Με ΑΠΟΕΛ Εθνική. Με το ΑΠΟΕΛ. Πρώτη μου έξοδος. Το πρωταθλητριό, πώς το λένε, το 73. Πήραμε το πρωτάθλημα του 72-73, ήταν η πρώτη μου χρονιά και πήγαμε στη Ρωσία. Και έχουμε τη φωτογραφία, και είναι ο Κυριάκος ο Ζιβανάρης μαζί μας, 10 χρονών. Το Βάσο εντώνει πρέπει που μπορεί. Δεν έπιασε κανένα. Δεν έπιασε, ήμουν 5 χρονών γίνα. Ερώτησες με για το πρωτάθλημα τώρα. Νομίζω ξεκαθάρισε λίγο η κατάσταση, ότι ο Απόλλωνας είναι το πρώτο για τη Αφιλονίκη το φαβορί και με βάση τη βαθμολογική συγκομιδή και με βάση την εικόνα του. Και μετά να γίνει... Σφαγή. Σφαγή. Εγώ νομίζω, κύριε Τάκη, ας πω κάτι. Έχει μια διαφορά. Εν το θεωρώ ασφαλείας, γιατί μετά μπαίνουμε μέσα στα play-offs. Τούτον τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν τώρα, που ο Απόλλωνας μπορεί να έχει ένα πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, σχετικά πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, έδαμε που θα κρατήσει και να μεγαλώσει την διαφορά για τον λόγο ότι οι που κάτω όλοι παίζουν μεταξύ τους. Δαμε, αν καταφέρει και μεγαλώσει η διαφορά, τότε μπαίνει με μεγάλο, με πολλά μεγάλο πλεονέκτημα. Εντάξει, το παίζουν μεταξύ τους σε σχετικό, παίζει και ο Απόλλωνας μαζί τους. Εντάξει, ο Απόλλωνας νομίζω... Εντάξει, μια κατηγορία μόνος του. Παιχνίδια που... Ό,τι παιχνίδια και να έχουν μείνει. Τα τρία τελευταία του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας παίζει με τη Δόξα. Έχει την ΑΕΛ το αναβληθέ. Παίζει με την ΑΕΛ το αναβληθέ. Και τελειώνει το πρωτάθλημα με τον... Έχει την Ομόνια. Όχι, δεν έχει την Ομόνια. Τελειώσε με την Ομόνια. Τελειώνει με την Ανόρθωση. Με την Ανόρθωση, μπράβο, ναι. Ας πω κάτι. Ένα λες ακόμα ένα. Είναι 4 αγώνες που έχει ο Απόλλωνας. Ναι, έχει 18. Άρα έχει ακόμα ένα, ναι. Ένα θυμόκιο σημαντικός παιχνίδις, αλλά εμείναν πολλά. Έμειναν πολλά λεία, ό,τι έγιωσε με ράχναν, ένα μηδέν και... Ναι, 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 ήταν πρεμιέρα. Δεν είναι ασφαλεία, σίγουρα η διαφορά που έκαμε, αλλά είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα που τον καθιστά πρώτο φαβορί. Διότι όπως μπορεί να χάσει βαθμούς ο Απόλλωνας, μπορεί να χάσουν και... Συμφωνούμε, και να μείνουν είτε στον ίδιο παρονομαστή, είτε και να μεγαλώσει που κάποιους. Συμφωνούμε και έχει τον πρώτο λόγο. Έχει τον πρώτο λόγο. Εάν παραμείνει η ένστα... Το κύρος της εστάσεως όπως είναι και χάσει τους τρεις βαθμούς η ΑΕΚ, δεν κερδίσει την έφεση. Και ούτε ο Απόλλωνας κερδίσει την έφεση να πιάσει τους βαθμούς. Και μείνει η ΑΕΚ στους 31 βαθμούς. Σημαίνει ότι μπαίνει στην κατηγορία του Απόλλωνας της Ομόνιας και μάχεται πλέον για να μπει στην εξάδα η ΑΕΚ. Που πριν, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσες να φανταστείς. Γι' αυτό είναι κάτι το απρόβλεπτο το φετινό. Ναι. Διότι έχει και δύσκολο πρόγραμμα, νομίζω, η ΑΕΚ. Πολλά δύσκολο πρόγραμμα, όπως εσύ σου είπα, πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Όλοι, και όλοι, Ομόνια, παίζουν μεταξύ τους. Ναι, όλοι παίζουν μεταξύ τους. Μαξίν και Δάκη, τούτο με την απόφαση. Πες τώρα, πιάνει ο Απόλλωνας στο παιχνίδι. Και πιάνει, χάνει τους τρεις βαθμούς. Εσύ που είσαι δικηγόρος. Κανονικά είναι πρέπει να πιάνει τους τρεις βαθμούς ο Απόλλωνας. Τούτο λαλεί το ένας πόνος δικηγόρος του κανονικά. Ένα πω δικηγόρο είναι ένα λαλίδι. Ένα σου πει τι λέει η προκήρυξή του πρόεδρου. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ τώρα, μην το παίρνει αθλητικά. Μην το παίρνει αθλητικά. Εντάξει, παίρνει το νομικά. Η προκήρυξη του πρόεδρου. Βέβαια, αφού είναι νομικά που δικάζει ο κ. Ναι, η προκήρυξη τι λέει.
Η προκήρυξη λέει ότι μηδενίζεται η ομάδα. Δεν λέει ότι παίρνει άλλος αντίπαλος. Σε ανάλογη περίπτωση, η προκήρυξη λέει ότι μηδενίζεται η ομάδα και τους τρεις βαθμούς τους παίρνει η ομάδα. Επειδή δεν το λέει, σημαίνει ήθελε να το διαχωρίσει ο νομοθέτης. Να σου πω κάτι όμως. Μηδενίζεις την ομάδα, παράδειγμα την ΑΕΚ, μα μηδενίζεις με και εμένα που χάνω το παιχνίδι. Έχασες το παιχνίδι. Αφού έχασες το έτσι. Εννοείς επειδή έχασα στο κήπεδο. Ναι, έφασες το στο κήπεδο. Εντάξει. Νομικά. Διότι να σου πω, να σου πει μια άλλη ομάδα, ας πούμε το Αποέλ, η Ομόνια. Καλά κύριε, έχασες και θέλεις να αποφεληθείς, να πιέσεις και βαθμούς. Εν και χάσες που κάτι, να σου πει η άλλη πλευρά. Εν και χάσες που κάτι που ενδυναμώθηκε ο αντίπαλος. Να είναι να σου πει τα απέναντία, σε βάλαμε και άρρωστος να παίξουν αν διαβάλουμε υγιείς. Βάλαμε γρυπωμένους. Ναι, βάλαμε και γρυπωμένους. Και είσαι και έναν πλέον έκτημα, αν και θέλεις. Εγώ να πει, έπαιθηκε, εγώ είχα 37 βαθμούς πυρετό. Έτσι είναι, όμως, εντάξει, εάν έλαλε η προκήρυξη μηδενίζεται η ομάδα και τους βαθμούς παίρνει τους, είχε έναν καθόλου ανώμημο να τους πάρει. Ναι, ναι. Και εντάξει, όλα τα άλλα τα επιχειρήματα δεν θα πάνε περίπου. Άρα να δούμε πώς είναι να πάει και πώς θα εξελιχθεί μετά την έφεση. Νομίζω να πάρει. Εντάξει, εμένα, εγώ βλέπω ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω να μας αφήκει και τον που λέει ο Βάσος ότι είναι πιο λίγες οι ομάδες, δηλαδή 12 ομάδες, και είναι πιο ανταγωνιστικό και βλέπουμε παραπάνω συναγωνισμό μέσα στο γήπεδο. Του χρόνου να πάμε πάλι 14. Οι 12 ομάδες να μας αφήκουν τον γκρουπ των 6, γιατί οι 5 θέσεις παίζουν για την Ευρώπη, να μας αφήκουν πολλά ωραίο. Φτιάξε, Μάριο. Ναι. Το που λες είναι ένα short πρωτάθλημα, διότι είναι 32 αγωνιστικές. Οι 5 από τις 6 ομάδες τα εκεί έχουν chance να πάει στην Ευρώπη. 4 σίγουρα πάει. Ο 5ος καλύτερα. Αν υπάρχει. Ναι, να πάει τελικό κύπελ. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με την ΑΕΚ μέσα κινδυνεύουν 3 ομάδες που τις μεγάλες να μην έξω. Εγώ βάλω και ένα έλα ακόμα στο παιχνίδι, διότι βαθμολογικά έχει τις πιθανότητες, μπορεί να έχει 1%. Σωστά. Εντάξει, μπορεί να μένει, ναι, μπορεί να 5%, αλλά εντάξει. Όχι, είναι παραπάνω. Εντάξει, θα πίστευτε ότι είναι παραπάνω. Άρα ένα πρόβλεπτο και ωραίο πρωτάθλημα. Και πάω του χρόνου και ξαναεπανέρχομαι σε ένα πρωτάθλημα των 14 ομάδων, η οποία είναι μια απόφαση ότι υπάρχει. Εντάξει, είναι η λυμμένη απόφαση. Είναι η λυμμένη απόφαση. Είναι η λυμμένη. Κάθε λίγο όμως αλλάσουμε μετά για να ικανοποιούμε. Εντάξει, με την ελπίδα ότι σε κάποια στιγμή που τη μια πλευρά στην άλλη όταν πιένεις, ένα φανούν οι διαφορές, οπότε ένα κατασταλάξουν. Εν κάνουμε πούποτε κύριε Τάκη. Ένα τα καταφέρουν, σιγά σιγά. Είναι οι ομάδες που αποφασίζουν. Ναι, είναι οι ομάδες που αποφασίζουν, αλλά σε μια στιγμή ένα δεχτούν πίεση ότι τούτον είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Εγώ ποτέ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν όσα χρόνια υπήρχε η Τεχνική Επιτροπή Ποδοσφαίρου, εγώ ήμουν μέλος της. Ναι. Για 20 χρόνια. Καταργήθηκε που τα γεγονότα καταργήθηκε με απόφαση και συζητούσαμε πάντα τον τρόπο διεξαγωγής του προσώπου. Το formation του προσώπου. Και τούτη ως ο τρόπος για να γίνουν groups ήταν ιδέες δικές μας που τότε που δεν δέχονταν τις εύκολα και είδες ότι σιγά σιγά τώρα έγινε established. Και θεωρείται από όλους ότι είναι πολλά ωραίο πράγμα. Ναι. Το ότι ναι. Πολεμού για τα γκρουπ. Τούτη η Τεχνική Επιτροπή τώρα δεν υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω, όπως μας το είπες, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ήταν πολλά δυνατή ναι, επιτροπή. Γιατί να σου πω κάτι, όταν έχει μια Τεχνική Επιτροπή ή η Ομοσπονδία η οποία βλέπει τις διαφορές μεταξύ των 14, των 12. Πρωτάθλημα των 10 ομάδων να βλέπεις το εξωτερικό να συγκρίνει με βάση τα μεγέθη που έχεις εσύ στην Κύπρο, είναι πολύ σημαντικό να βγάλεις ένα πρωτάθλημα το οποίο αντικατοπτρίζει την εικόνα που υπάρχει στην Κύπρο. Εγώ τότε, Μάριε, ανάλαβα εγώ προσωπικά τότε, ήταν μια πολύ δυνατή επιτροπή, αλλά αναθέσαμε εμένα να γράψω και να δικαιολογήσω την απόφαση σου. Όχι την απόφασή μου. Σου. Πότε πρέπει να τελειώνει ένα πρωτάθλημα, πόσους αγώνες πρέπει να έχει ένα πρωτάθλημα, πότε
ανάλογα πότε ξεκινούν οι αγώνες της Ευρώπης. Ναι, με ποια χρονολογία όμως. Μιλούμε πριν 15 χρόνια. Πριν... Τώρα είναι πολλά διαφορετικά. Ναι, ναι, τότε. Ακόμα. Για να σου πω πώς δούλευκε η Επιτροπή Γίνη. Και ήταν τότε που υπήρχαν 26 αγώνες πρωταθλήματος. Και τους είπαμε εμείς τότε που την εμπειρία που είχαμε ήταν ο Ανδρέας ο Μουσκάλης, ο Μιχαηλίδης, εγώ και άλλα παιδιά που ο Τάκης ο Χαραλάμπους. Ότι 26 αγώνες από επιστημονικής πλευράς είναι πολλά λίγα για να διατηρηθεί ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής. Ναι, σε αθλητική εγρήγορση σε μια χρονιά και πρέπει οι αγώνες να αυξηθούν. Και βάλαμε τούτο με τα groups για να αυξηθούν οι αγώνες. Τα παιχνίδια. Ναι, και έπιαν στους τρεις γυρούς, τους οποίους όμως εμείς θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε, υπήρχε μια ανισορροπία. Μια συμμετρία. Δεν μπορεί εγώ να παίζω με τον ανταγωνιστή μου δύο φορές την έδρα μου. Δεν ήταν σωστό. Μια χρονιά έγιναν 33 αγώνες εκεί. Μια φορά έγιναν. Ναι, έπρεπε να γίνουν 4 κανονικά. Και με πιο λίγες ομάδες. Εγώ υποστήριξα στο υπόμνημα που έκανα ότι οι αγώνες έπρεπε να 32-34 κάπου εκεί. Και ότι πρέπει να επεκτείνεται η σεζόν. Και να σταματά, ο παίχτης έπρεπε να σταματά περισσότερο από 3 εβδομάδες με ένα μήνα, διότι παλιά κάθονταν και 2 μήνες οι παίχτες. Ναι, ναι, το ενδιαμένον και ξεκίνας που το μηδέ. Και πρέπει να προσαρμοστούν οι ομάδες στον τρόπο προετοιμασίας των παίχτων, ανάλογα πότε παίζουν στην Ευρώπη. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Και πρέπει να έχει τώρα που αλλάξαν τα πράγματα, πρέπει να έχει άλλους. Άλλη τεχνική επιτροπή ποδοσφαίρου με παιδιά νεότερους που να παρακολουθούν τα πράγματα που ξέρουν για να συμβουλεύουν την Ομοσπονδία. Ναι, το ήθελα να πω με τα σημερινά δεδομένα, ξέροντας τα. Διότι παρακολουθάς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και λόγω του ΑΠΟΕΛ που έπαιζε στην Ευρώπη. Άμα τελειώνεις ένα πρωτάθλημα 17-20 του Μάη, που τελειώνει ο πρωτάθλημα, μπορεί να τελειώσει ο κυπέλλου, γύρω καμπούτσα με την επόμενη εβδομάδα. Και μετά ξεκινάς να πάει να παίξεις στην Ευρώπη ή στην πρώτη ή στο δεύτερο γύρο. Ξεκινάς είτε 1η του Ιούλη ή 9 του Ιούλη. Σωστά. Και δεν έχεις πάνω σου παιχνίδια δυνατά. Δηλαδή δεν είσαι έτοιμος σαν ομάδα να παίξεις. Δεν πρέπει να τελειώνει πιο γρήγορα το πρωτάθλημα. Δηλαδή τέλος του Απρίλη να λέω, έστω 20 μέρες. Και ξεκινά πιο νωρίς η προετοιμασία, ρε Τάκη. Εν τους παίρνει με βάση τους αγώνες. Αφού βλέπεις με το πρόγραμμα δυσκολεύονται. Με το πρόγραμμα θωρείς. Και πλέον αλλάξαν οι τρόποι εκείμνασης και προετοιμασίας των παιχτών. Σίγουρα. Εμείς στην εποχή μου καθούμαστε 2 μήνες και ξεκινούσαμε βούρο. Τώρα οι παίχτες. Με μπάλα. Το διάλειμμα που κάνουν. Είναι ενεργητικό, δηλαδή απλώς φεύγεις που τις εικόνες τις ποδοσφαιρικές. Τις πιέσεις. Να φύγουν που μες στο μυαλό σου. Από συμπιέζεσαι. Γήπεδα, αποδυτήρια. Ναι, κάνεις μια μήνυ προετοιμασία. Να κάνεις λίγο κολύμπι, να κάνεις να παίξεις λίγο μπάσκετ, να περπατήσεις λίγο έξω. Όχι, απλώς λέω το, διότι είναι έτοιμες οι ομάδες μας. Νιώθω στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και πρέπει, ναι, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Όλες οι χώρες. Δεν είναι μόνο εμείς. Όχι, έτσι οι χώρες ξεκινούν. Έτσι οι χώρες που ξεκινούν έχουν ένα πλεονέκτημα. Ναι, γι' αυτό βλέπεις οι ομάδες μας τώρα που πάνε προετοιμασία, κατευθείαν από τη δεύτερη ή τρίτη μέρα παίζουν αγώνες. Παίζουν αγώνες για να μονταριστούν. Ναι, για να μονταριστείς ή στα Ιταλικά. Ναι, αλλά τα πρωταθλήματα που έχουν ξεκινούν νωρίς, το Ιταλικό, το Ισπανικό, που ήδη οι ομάδες τους είναι στους ομίλους, ενώ σε άλλα πρωταθλήματα που είναι πιο χαμηλή δυναμικότητα. Ξεκινούν πιο νωρίς που μας και είναι πιο έτοιμοι που μας. Ναι. Έχουν το πλεονέκτημα και πρέπει ο καθένας να φροντίσει να δει πώς. Και πάει και μετά πάει και στην εθνική ομάδα που ξεκινά τις υποχρεώσεις το Σεπτέμβριο και είναι έτοιμοι παραπάνω παίχτες. Δεν έχουν παιχνίδια και προαθλήματος. Δεν έχουν. Διότι παίζουν και Ευρώπη πολύ. Έχει δυσκολίες. Και γι' αυτό οι ομάδες είναι στελεχωμένες με καλούς επιστήμονες και συμβουλεύουν. Τάκη μου, και πρέπει να προσαρμόσεις. Αν μην είσαι σε μια αποφάση που επήρες, και αν μην είσαι τσάμε. Σίγουρα. Ειδικά το που συζητούσαμε για το θέμα του COVID και τις αναβολές. 4 κρούσματα σε ομάδα σε κατηγορία Α παίχτες μπορεί να ζητήσει αναβολή. Μα τούτο είναι κάμαντο το Μάιο-Απρίλιο που ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Ευκαιρία η προκήρυξη του πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος, που τα κρούσματα ήταν πολλά χαμηλά, να θυμάσαι. Τώρα που τα κρούσματα είναι 3.000 την ημέρα και 4.000. Όχι, και η μετάδοση τώρα είναι πολύ πιο εύκολη. Και η μετάδοση τώρα είναι πολύ πιο εύκολη με την Όμικρο. Πρέπει να αυξηθεί
το νούμερο κρουσμάτων που να δικαιούται μια ομάδα να ζητήσει αναβολή. Βάσο, μπορεί να έχει δίκιο. Όμως, να μην είμαστε τόσο αυστηροί. Μα είναι τόσο ρευστά τα πράγματα. Μα είδες πόσα πράγματα έχουν να αποφασίσουν και να προσαρμόσουν και πάνω μα, τώρα, στα μιλάει, ηλεκτρονικά δεδομένα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία να το παφώσεις. Η Κυπριακή Ομοσπονδία ή το Υπουργείο. Δηλαδή έχουμε να διαφορήσει για τα πάντα στη ζωή μας. Έχουμε να αφήσει θέματα σοβαρά και κοινωνικά και ιατρικά. Παραμερίσαμε τα για τον κορονοϊό. Συμφωνώ, αλλά να μην αφήνουμε που λέμε, μα είναι στις ημερομηνίες. Τώρα είπα, έκανε να αναβολήθηκε ο παιχνίδι. Πότε να τα παίξει, Βάκη. Πότε να τα παίξει. Έπρεπε να αλλάχτεί, γιατί τον που είπε και ο Βάζος την πρώτη φορά, το ρόστερ του ομάδου είναι 25. Αν έχεις 4 τραυματισμούς, δεν θα παίξεις να πιέσεις αναβολή. Να παίξεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι τα θέματα που μπορείς να συζητήσεις με πολλούς. Αλλά θέματα που έρχονται στην επικαιρότητα, ξέρεις, είσαι στον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι η ζωή σου στο ποδόσφαιρο, εκτός που είναι η οικογένεια και τα δικηγόρια. Ναι, μπορεί να κάνεις χωρίς ποδόσφαιρο. Βάλσαμο για μας το ποδοσφαίρο, στη ζωή μας. Μέσα στο γεμά μας. Ναι, αφού φτιάχνεται η ψυχολογία μας. Εγώ κάθε πρωί κοιτάζω την ατζέντα της τηλεόρασης και άμα δω ότι έχει ωραίους αγώνες τη νύχτα είμαι... Και εντάξει εμένα εγώ και ευρωπαϊκά τώρα, εγώ τώρα... Τα πάντα ακόμα παρακολουθάς τα. Ναι, παρακολουθώ τα, αλλά θέλω καλές ομάδες για να παρακολουθήσω. Θα κάτσε να δεις και Τάφε Λεβάντε. Ούτε Everton, Newcastle θα δω. Είναι στις μεγάλες ομάδες. Θέλω να δω τη Manchester, τη Manchester City, να δω τη Liverpool, τη Chelsea. Το αγγλικό τζάμι. Μπαρσελόνα Ρεάλ. Μπαρσελόνα Ρεάλ. Κοιτάξτε, και με αρέσει και μου να πιένω στο ύπελ. Δηλαδή, δεύτερη κατηγορία, είναι να πάω. Τρίτη κατηγορία, είναι να πάω. Αρέσκει μου να πιένω να βλέπω. Μυρωδιά. Ναι, και τώρα που είμαι στην ΑΕΛ, και είμαι πάω στον πάγκο, τη ώρα που περπατώ να πάω στο γήπεδο. Νιώθεις ωραία. Ναι, πατώ στο γρασίδι. Δεν έχει να κάνει ούτε με τη θέση μου που είμαι στην ΑΕΛ, ούτε με οτιδήποτε. Τη ώρα που φτιάχνω ει καταπαχτή, και να περπατήσω να πάω, να πατήσω και το γρασίδι. Ναι, είναι κάτι το οποίο μέσα στη ζωή μα, εμείς που παίξαμε μάπα, μόνο που μπαίνει με τσιόν το γήπεδο και περπατά στο γρασίδι, είναι άλλη αίσθηση που έχει. Υπάρχει άλλο πράγμα. Όσο μεγαλώνει, θα το αισθάνεσαι παραπάνω. Ναι, ναι. Αλλά να μπει μέσα, όσο μεγαλώνει, και μια δόση. Πέρα από την νοσταλγία, έτσι λίγο κατάθλιψη. Απογοήτευση. Κατάλαβες που εν τόσο μακρινόν του το ωραίο το παρελθόν. Ακόμα είσαι κοντά. Όχι, με αρέσει μου η αίσθηση που πιάνω. Αλλά όμως είναι αλήθεια, άμα βρεθώ και με τους συμπαίκτες μου. Νομίζουμε ότι είμαστε νέοι ακόμα. Είστε μωρά. Ενώ μου βάζεις το τηλέφωνο προχτές, ξέρετε πώς νιώθεις μέρα σου. Όταν είσαι έξω ειδικά, μαζί με τούτους που περάσατε και τόσα μαζί, είναι σαν να είσαστε... Τι είναι η εποχή, τσάμε. Περνούμε καταπληκτικά, άμα βρεθούμε. Είμαι σίγουρος. Αφού έτσι είναι, αφού εγώ κάθομαι πας στον πάγκο, ας πούμε, που μπαίνεις, και ώρα που είναι ησυχία, και ώρα που είναι ζέσταμα. Μπορείς 60, μπορείς 70, μπορείς 80 χρόνια. Και μέσα σου να νιώθεις ότι ακόμα είσαι μωρό, ας πούμε. Ναι, έτσι. Έρχονται στιγμές που νιώθεις το πράγμα, να πιστεύω. Ναι, γιατί ρωτάσαι μα πότε πέρασε τόσο καιρό. Ούτε ολή ζωή. Αλλά όμως, άμα σκεφτείς τι έκαμε και πώς έζησες, που τότε. Συνειδητοποιάζω. Ναι, συνειδητοποιάζω ότι. Σου έρχεται κάτι άλλο, το έπαιρνα εσύ ο Μάριος. Πριν 20 χρόνια, όταν έμπαινε στο γήπεδο, όταν είσαι σταματήσει το ποδόσφαιρο, έμπαινε μέσα στο γήπεδο. Είπες 20. Όχι, σταματήσει το πριν 20. Πριν 20 χρόνια, που είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο για 15 χρόνια, και έμπαινε μέσα σε ένα γήπεδο να πατήσει μέσα στο γρασίδι, ή που είσαι στο ΔΣ το ΑΠΟΕΛ, και έμπαινε μέσα στο γήπεδο. Ένα νιώθε το πράγμα που λέει ο Μάριο. Όχι, ξέρει να μου νιώθω. Το πρώτο πράγμα που νιώθω είναι. Βλέπω πόσο ωραία είναι τα γήπεδα τώρα. Γιατί να μην ήμουν τώρα παίχτη. Τώρα. Που χαλεί. Χαλεί. Το γρασίδι, ο χορτοτάπηδα. Ναι. Εμάς τα κήπεδα των καιρών που παίζαμε ήταν καλά το χόρτο ένα-δυο μήνες. Ναι, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, ως τον Οκτώβρη. Ήταν και το πράσινο καφέ που ήταν. Σιγά σιγά άρχισε να... ήταν και το πράσινο καφέ. Ήταν αμανεύρεσαι ειδικά, αρχίζαν και βροσές ήταν... Πρέπει το τσίριο με χωρίς να βρέσει και νερό μέσα. Ξέρεις πόσες φορές θυμούμε λασπομαχίες μες στο κήπεδο.
Και εμείς που είμαστε ελαφρύς παίχτες, είχαμε και ένα πλεονέκτημα. Ξέρεις, εγώ να βολούσα. Βολούσαμε εύκολα. Εμείς πας το κουτούλι εδώ, όπως το τράκτο. Έπαιξε και μέσα στο γάσι πίτο παλιό. Έπαιξα, ναι. Ξεκίνησα από το γάσι πίτο παλιό. Ναι, ενώ και σε λασπομαχίες μέσα στο γάσι πίτο παλιό. Ναι. Που έμπαινε ο γόνιαλης και έκαμε το... Το λεωφορείο και... Έφτασα και εγώ και... Ράντιζε. Ράντιζε στο μικρό. Το νούμερο του ήταν... CZ705 του αυτοκίνητου. Και την ώρα που έκαμε τις στροφές, έσυρνε το που το πλάι, άμα ήταν έτσι ο καιρός, λέω, πιέναμε που το πλάι και πιάναμε νερό και... Κακλίζες του. Έφτασα και εγώ γιατί ένα παιχνίδι, μιλούμε το 85, ήμουν 7-8 χρόνια, θυμούμε το, και στο γάσιο. Επειδή έφτασα και ο γάσιο, και ο γάσιο ήταν πάλι με το φορτηγό, ήταν ο βοβός τότε, και ήταν το φορτηγό, επειδή ράντιζε το γήπεδο και έφευκε. Δηλαδή ήταν στιγμές που λαλείς και έφυγε και το γάσι όπου για με. Και τα ποδητήρια και από κάτω εμπέντα. Και από κάτω από το... Όπως στη φυλακή μου. Είναι από τα λίγα γήπεδα που δεν θυμούμε το γάσι. Δεν το θυμάσαι. Α, τίποτα. Πας στη θάλασσα. Ήταν το πιο ωραίο κύβο, πας στη θάλασσα. Δεν το θυμούμε καθόλου. Θυμούμε το γάσι κόρυβος που παίζαμε για με δίπλα από το σχολείο. Είναι δίπλα από ένα σχολείο το... Που είπες ο Βαγόρα και ο Απόπ. Ναι, ναι, ναι. Από, στο σχολείο. Ναι, στο σχολείο. Κόρυβος, έχουμε τρομερές. Ναι. Έπαιξα και εγώ και μέσα. Έχουμε τρομερές αναμνήσεις που τα γήπεδα. Έπαιξα και εγώ και μέσα. Το γάσιο ήταν πίσω από το γάσιο, που την πλευρά της θάλασσας, ακριβώς πίσω, επαρκάρεις και το λεωφορείο και αν είναι η πορτούδα και μπαίναμε για μέ. Ναι, έτσι ήταν. Το γάσιο ήταν. Εγώ μια φορά στο γάσιο, έβαλα έναν γκολ. Στα τελευταία λεπτά χτύπησε μπάλα στο δοκάρι, που πάνω από το δοκάρι, το οριζόντιο, και σηκώθηκε στον αέρα. Και όπως ερχόμουν από πίσω, πάτησα δυνατά, πήδησα πρώτος. Και έβαλα κεφαλιά, δεν πάρεις. Πήδησε ο πορτάρης, αλλά πήδησα πρώτος εγώ. Και έβαλα κεφαλιά, έβαλα τον κόλ που πίσω του. Αλλά εκείνος ευκήκε μου, ευκήκε, πρέπει κάτι να πιάσει. Έπιασε με και πέσα ανάποδα, χτύπησα από πίσω. Και έχασα τις αισθήσεις μου. Με στο γασίο. Το γασίο. Και ήθελε 3-4 λεπτά τελειώσει ο αγωνάς. Και βγάλαμε έξω, είχαμε μέσα στο λεωφορείο. Ήταν ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης με μια σίκλα. Και θυμόμαι που άνοιξα μάτια μου. Και ήταν με τη σίκλα. Και ράντιζες. Και έβαλε μου νερό. Είχες αναμνήσεις. Ναι. Ήταν το λεωφορείο ακριβώς πίσω από την πόρτα. Ναι, πίσω από την πόρτα. Πίσω... Είχε ένα χώρο έτσι μεγάλο. Γιατί εγώ επειδή πού μωρό και παίζαμε πάντζι μέσα εκεί. Και φορούσε μας ο βοβός που ήταν μέσα και σαν τα να φάμε το χώμα. Αφού ήταν χώμα, δεν ήταν. Όταν πιέναμε στο Κόρυβος, Κόρυβος ονομάζε. Κάτι Κόρυβος. Το σχολείο. Το σχολείο. Εμπαίναμε μέσα από την καταπαχτή, τότε δεν είχε δημοσιότητα, ξέρω εγώ. Εμπαίναμε μέσα, έρχονταν οι οπαδοί του Ευαγόρα ή του Απόπ. Ξέραμε μας που την εφημερίδα εμάς. Ας πούμε, δεν μπαίνα μέσα εγώ, ποιος είναι το τρένο ο Λεωνίδας. Όχι ρε, δεν είναι ο Λεωνίδας, είναι μια μιλιώτης. Ποιος είσαι ρε, ποιος είσαι ας πούμε. Να σου πω. Μας έξεραν. Να σου πω, το είπε ο Κάση Κορυβός. Έπαιξα, έπαιζα με Τσικό. Με τα Τσικό ή Ισαέλ. Έπαιζα με η Πάφος τότε, ο Ευαγόρα, ο Απόπ. Έπαιζαν και μέσα. Ξέρω. Και όταν πιέναμε εμείς, οι ομάδες της Πάφος, όταν λεμεσόν, είχαν, επειδή έπαιζαμε μέσα στο γρασίδι, εδέρναμε τους εύκολα. Όταν μείναμε μέσα στο γασικό, δεν εδέρναμε. Δηλαδή τα χώμα ήταν πολλά πιο δύσκολο το πράγμα. Σίγουρα ήταν. Ξέρω να με ρωτήσει. Αν ήμουν στον αυληθέ με τον Απόπο, μείναμε με 7 παιχτές. Ναι, δεν είχε αναβλήθηκε ο αγώνα. Διακόπηκε. Ισού. Όχι. Sorry, στο με τον Χαριστεφάνο μιλάς. Ναι. Ναι, ήμουν. Καλό. Εμείναμε 3 ώρες μέσα στο γήπεδο. Το θυμούμε. Και ήταν έναν Ομόνια με την Ομόνια να ραντεβού. Ναι, παίζαμε εμείς με το... Πάφο. Απόπ. Με τον Απόπ. Με τον Απόπ. Και παίζε η Ομόνια με την ραντεβού. Σε βρε 4 το κάρκο. Αν η Ομόνια νικούσε, αν η Ομόνια νικούσε, έστω και αν νικούσαμε εμείς, έπιανε το πρόθυμα η Ομόνια. Να παίζουν τα τέρματα. Έπρεπε, όχι. Αν νικούσαν η Ομόνια, έστω και αν νικούσαμε, έπιανε το η Ομόνια. Αν νικούσαμε και φέρνε ισοπαλία η Ομονία, ισοβαθμούσαμε. Και ποιος έπιανε. Επιάνναμε το εμείς καθαρά. Για δυο τέρματα. Συγγνώμη. Επιάνναμε το εμείς
ό,τι και να γίνεται. Ναι. Διότι αφού ήταν να ανισοπαλία γίνει, ο συντελεστής τους δεν ήταν να αλλάξει. Ναι, ναι. Ήταν ο ίδιος ο συντελεστής, ο Τσιντή. Αν νικούσαμε εμείς με έναν γκολ διαφορά, ήταν ίδιος ο αριθμός. Η διαφορά. 30 τέρματα διαφορά, αλλά είχαμε παραπάνω καλύτερη επίθεση. Είχαμε 9 τέρματα καλύτερη επίθεση. Οπότε απλώς ισοπαλία και νίκη πιάνναμε. Ναι. Επομένως, τι που λες είναι ότι. Διάκοψε το για να τελειώσει 3-0. Διάκοψε το για να δέρουμε 2-0. 2-0 τότε που ήταν. Ναι. Για να κάνουμε έναν τέρμα διαφορά για τούτα. Εν ισχύει. Διότι πιάνναμε το και με 1-0. Ναι, ναι. Έμεινε με 7 παίχτε, με 6 παίχτε ο Όχι. Ναι. Ενικούσαμε τους 1-0. Είχα βάλει εγώ τον γκολ με φάουλ. Και μάλιστα ολόκληρη περιπέτεια για να το βάλω, Μάρι. Το φάουλ ήταν κοντά στην επαορθωτική, που είναι δεξιά πλευρά. Στάθηκα ο χτυπήσω, ήμουν δεξιοπόδας, αλλά χτύπουν και με αριστερό. Και στάθηκε τον τοίχο σούλο και έκοφηκε μου το σούτ που την δεξιά πλευρά. Εγώ ήθελα να πάω από την άλλη πλευρά, αλλά να μην το καταλάβουσε. Και ήταν ο Μενελάου, που έπαιζε μπακ δεξίς. Και ξεκίνησα να φωνάζω του Μενελάου και να του λέω διάφορα. Για να πάει από εκεί. Για να πάω από εκεί, έκανα να του παρατήρησε. Σου είπα χίλιες φορές ρε, να μην έρχεσαι άμα κάνουμε. Πήγα από την άλλη πλευρά. Και όταν πήγα από την άλλη πλευρά, έτρεξα, χτύπησα με το αριστερό μου που ήταν εύκολο να βάλω. Και όχι δυνατά πολλά, περιποιημένο σουτ. Στήθω και γύρισα την έτσι λίγο, μπήκε εύκολα. Και δεν δέχονταν. Ότι μιλούσα. Και λένε τους Στεφάνου, είναι και στη σχέση, είναι και στην κανονισμό άμα μιλάς. Δεχτήκασαι. Ύστερα, επιέναν διαβάθμιση. Θέλαν το αποτέλεσμα. Χτυπήσαν του Χατζηπιερή και τρέξε ο Χατζηστεφάνου να δείξει κάρτα κίτρινη και μουντάραν τον Χατζηπιερή και ξαναχτυπήσαν του και χτύπησαν και πάστα τέλεια ο Χατζηπιερής. Οπότε, εμάζεται να βρει την κότσινη ο Χατζηστεφάνου. Ώσπου να βρει την κότσινη, εδέρναν τον ούλη. Και οι 10 εδέρναν τον Χατζηστεφάνου. Όχι, είναι εύκολο. Προσπάθησαν να του υποφύγει, κατάφερε να φύγει, μπορούσαμε να γυρίσουμε. Έφυγε του και πήγε στο σπίτι του διαιτητή και κλειδώθηκε. Τι μέσα. Εμείς έμειναμε 3 ώρες και καρτερούσαμε να μάθουμε την εξέλιξη. Ένι μου, ρε, τακένι μου, ήμουν Λευκωσία, δεν το θυμούμε. Να μάθουμε την εξέλιξη. Στο τέλος που κατάφερε η αστυνομία και έφυγε ο κόσμος, μιλώσω, έγινε και μεσάνυχτα. Ναι, και μας την τζάνα. Απόβαλε κάμποσους παίχτες. 5. Ναι. Εντάξει, εμείς έτσι σε αλλιώς το περιμένουμε να το πιάσουμε. Εδικάστηκε δάμε στην κόρη. Σε αλλιώς θα το πιάσουμε. Ναι, ναι. Ήταν... Διακοπή αγώνα που έδωραν το διαιτητή. Ήταν τελειωμένο. Άρα ναι. Βλέπεις τώρα πρωταθλητή τον Απόλλωνα, αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Εντάξει, βλέπω τον, είναι σχετικό. Βλέπω ότι έχει ένα πλεονέκτημα σοβαρό. Ναι. Έχει άλλη ομάδα που σου κάνει έτσι μια θετική εντύπωση εκτός τον Άρη. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι η Ομόνοια απογοήτευσε με, διότι την είχα πολλά ψηλά σαν ομάδα. Ναι. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, εμάθαν τον οι παίκτες. Δηλαδή έμπαινε μέσα, όποιο παίκτη έμπαινε μέσα, επειδή λειτουργούν το σύνολο άψογα. Ήξερε. Εύκολα διακρίνεται. Είτε ο μικρός ο Χαραλάμπους έμπαινε, είτε ο Ασημένος, ξέρω εγώ. Ήταν δηλαδή, πολύ εύκολο για να μπει μέσα ναι. Στην ομάδα. Και φέτος προσπαθώ και να καταλάβω γιατί έφτασε σε αυτό. Χάθηκε το πράγμα. Νομίζω ότι οι προσήγες δεν έγιναν εκείνες που πρέπει να γίνουν. Το ΑΠΟΕΛ ανέβηκε σε σχέση με την έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά δεν τα κατάφερε ακόμα να δημιουργήσει εκείνη την ταυτότητα τη σταθερή. Όχι λόγω του προπονητή, λόγω του ότι οι παίχτες μπαίνουν και φκένουν συνέχεια. Ναι. Αν και έρχονται οι παίχτες. Ναι. Ναι. Η ΑΕΚ έχασε την αρχική δυναμική τη. Η ανόρθωση μια. Η ανόρθωση είναι σε καλή περίοδο νομίζω τώρα. Ναι. Σε σχέση με το πριν 2 μήνες νομίζω. Ναι, έχει παίρνει αποτελέσματα. Ναι, να ήρθε και 7 παιχνίδια. Αλλά να εξαρτηθεί και εκείνη που τα αποτελέσματα μπορεί να πάρει. Οι ισοπαλίες δεν κάνουν κάτι. Οι ισοπαλίες μην είσαι και τσάι. Ισοπαλίες σαν δεν ήταν πλέον. Ναι, ναι. Ο Άρης μπορεί να σου πω είναι πιο σταθερή ομάδα από τούτες. Ότι κράτησε έναν περίπου το ίδιο επίπεδο. Ναι. Και απόδοσης νομίζω. Και απόδοσης ήταν σταθερή ομάδα. Και ο μεγάλη απογοήτευση νομίζω που πέρσι φέτος είναι η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, Ολυμπιακός. Και η ΑΕΛ ακόμα. Και η ΑΕΛ, ναι, ναι. Διεκδικούσε και πρωτάθλημα η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, ναι.
Όμως πρέπει να πω ότι είναι πολύ αξιοσημείωτο και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ έχει νομίζω 11 αγώνες πρωταθλήματος. 12 αγώνες πρωταθλήματος. Αίτητο. Αίτητο. Και 7. Δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλο σερί. Ναι, μεγάλο σερί. Αλλά δεν έχει νίκες μέσα. Οι συνεχόμενες ήττες στην αρχή είναι 4. Και κάποιες ισοπαλίες ακόμα κρατούν το στην καθολογία σχετικά χαμηλά. Ναι. Σχετικά χαμηλά, διότι... Έχει δύο αγώνες στο χέρι, ναι, αλλά, έναν και δύο ανάλογα. Ναι, σημαίνει ότι είναι κερδισμένα τα παιχνίδια και όπως ήταν παλιά. Παλιά να λούσαμε... Δεν πάει από το να έχει ακόμα μια δυο ευκαιρίες. Ναι. Ναι, πολλά διαφορετικά. Απλώς το αποέλεστε ισοπαλίες που έπιαε αντιανάφηκε να κάνει και το ξεπέταγμα, που, έπρεπε, που ήθελε να κάνει. Δηλαδή με αυτά τα παιχνίδια, αν έπιανε τουλάχιστον δύο νίκες. Με τον Πάφο και τον Ολυμπιακό στο Γασιμπή, θα μπορούσε τώρα να ήταν. Θα ήταν πολλά διαφορετικά. Σκέφτομαι τα δύο παιχνίδια, με Πάφο και Ολυμπιακό, τα πρόσφατα μιλώ. Τα έναν-ένα που έφερε ο ΑΠΟΕΛ, ειδικά με την Πάφο. Αυτό το πράγμα είναι ματιοπονία. Ξέρεις να λες, αν δεν με σοβαρίζανε στο 90. Όχι, όχι, όχι. Σοβαρίζε και εσύ στο 90. Σοβαρίζε ο Ολυμπιακό στο 90. Σοφάρισες τον ναι, ιστορία. Όχι, ενώ αν τα έπαιρνες χωρίς να πω θέμα να πω, αν είσαι σκονίκες παραπάνω για μέ, ναι, 4 βαθμοί διαφορά. Δηλαδή εντάξει, αν είχαν που την ΑΕΚ που δεν έπρεπε και με τον Άρη που ισοφάρισες στο 96. Ισοφάρισες στο 96. Εντάξει. Ή ενίκησες τον Άρη είναι στήλε μεσό χωρίς να το δικαιώσεις. Χωρίς σου. Ναι. Με μια κεφαλιά. Λέω τα δικά μας. Ναι, ναι, απλώς να μιλήσω στην γλώσσα σου. Έτσι, μωρί. Τα δικά μας που τα ξέρω καλύτερα. Αφού έτσι είναι, είναι πράγμα εγώ ήταν. Τάκη μου, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Εσύ, σε 1,5 ώρα περίπου που μιλούμε. Ένα πράγμα μόνο δεν είπα. Να πεις ό,τι θέλεις. Ό,τι ήμουν θαυμαστής του Μάριου ήταν ένας παίκταρας. Ευχαριστώ κύριε Τάκη. Τώρα σου μιλά. Σοβαρομιλώ 100%. Η ποιότητα που είσαι ο Μάριος. Γιατί η ποιότητα που είσαι ο Μάριος. Στο χειρισμό της μπάλας, στην εκτέλεση. Στην υποδοχή της μπάλας. Στα καθαρόματα σούτ με φάλσο. Και στα πέναλτι και ξέρω εγώ. Ήταν πολλά ψηλό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Δάκη. Να το πω. Αφού είναι κάτι που το... Είπε μου το και που το ήμουν στο ΑΠΟΕΛ. Το 5-6. Ναι, την πρώτη, τη δεύτερη χρόνια. Μα έτσι είπε αφιβάλλει κανένα σου ότι δείξε. Είναι και λέει όσο τον έχω δαμε δίπλα μου. Το Μάριο σάνουμε ότι έπρεπε να το πω. Ευχαριστώ κύριε Δάκη. Έλεσου, ούλος ο κόσμος λέει ότι σου ένα σέντερφορ που ήξερες και μπάλα. Ναι, πολλά σημαντικό. Κοίταξε, εγώ τα πιο πολλά γκολ που έβαλα μια χρονιά είναι 9. Και ήξερα, ξέρεις πώς η μπάλα ήξερες. Και τούτος έβαλε 32 μια χρονιά. 33 δηλαδή μας το κάθε χρονιά. 33 και με το κύπελλον 37. Πόσα παιχνίδια. 26 παιχνίδια. 26 παιχνίδια. Αλλά έβαλα στα 26 παιχνίδια, έβαλα μέσα στα 20 παιχνίδια, έβαλα γκολ. Πάμε πολλά σημαντικό. Και πόσα ήταν τα πιο πολλά που έβαλες, 4 ένα παιχνίδι ή 3. 5. Αλλά τι εννοεί, έβαλα σκόραρα ενάντια σε όλες τις ομάδες. Εκείνο το πρωτάθλημα. Εκείνο το πρωτάθλημα. Είναι για μέ που βλέπεις τους αριθμούς. Αλλά εντάξει, τούτο δεν μπορούσε να το πει σαν διευκρίνηση ένας που έβαλε 15. Άμα έβαλες 33, σίγουρα να έβαλες και κάποιου 5. Και κάποιου 3. Και να σκόρανες σχεδόν σε όλους τους αγώνες. Δεν άφηκες και να βαφτιστώ. Έτσι μόνο. Το λέω ευχαριστώ Μαρία και σε σένα, αύριο και τα γενέθλια σου. Ευχαριστώ. Να ζήσεις... Από σήμερα, διότι αύριο σε πιάνω τηλεφωνώ να σου ευχηθώ. Παρασκευή. Παρασκευή. Ευχαριστούμε τον Gloria Jeans που μας περιποιήθηκαν και για τον καφέδες και τον Τάκη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε την ωραία παρέαση. Περάσαμε καλά.